Σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε εδώ ζωντανά στην τηλεόραση της Ζούγκλας και πάμε γρήγορα στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που πριν από λίγο ξεκίνησε η συγκέντρωση των αγροτών, συγκεκριμένα στην πλατεία Βάθης, προκειμένου να προχωρήσουν στο πανελλαδικό παναγροτικό συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για σήμερα και θα καταλήξει στη Βουλή. Στις κινητοποιήσεις, να πούμε, συμμετέχουν και παραγωγοί των λαϊκών αγορών. Στην πλατεία Βάθης βρίσκονται ήδη αγρότες από μπλόκα της Θεσπρωτείας και της Χαλκιδικής, καθώς και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Και πάμε γρήγορα στον Ανδρέα Ντίνη. Ανδρέα. Καλησπέρα από μένα, λοιπόν, Κωνσταντίνα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Βάθης, όπου εδώ έχουν αρχίσει από νωρίς και συγκεντρώνονται οι αγρότες από όλη την Ελλάδα για να λάβουν μέρος σε αυτό το παναγροτικό συλλαλητήριο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εσείς βλέπετε ζωντανή την εικόνα μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Να πούμε ότι αναμένεται αρκετή μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Έχουν έρθει αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εδώ βλέπουμε και τα πανό. Να πούμε ότι η αστυνομική δύναμη μέχρι αυτή τη στιγμή είναι διακριτική αλλά ισχυρή. Γύρω-γύρω από την πλατεία Βάθης υπάρχουν άντρες των ΜΑΤ, καθώς και άντρες της ομάδας Δίας και της ομάδας ΟΚΕ. Σε ακούμε, Ανδρέα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τον κόσμο ο οποίος είναι μαζεμένος στην πλατεία Βάθης. Να πούμε ότι συνεχώς καταφθάνουν αγρότες από όλη την Ελλάδα. Πριν από λίγο ήταν αγρότες από την Στέλλα. Εμείς, λοιπόν, θα σας δείξουμε αυτή τη στιγμή τι ακριβώς επικρατεί στην πλατεία Βάθης. Mm-hmm. Με την βοήθεια του συνάδελφου Κονολήφτη θα προχωρήσουμε, λοιπόν, σε λίγο. Να δείτε το πόσο κόσμος έχει μαζευτεί. Αυτή τη στιγμή κατέφτασε και το ΠΑΜΕ. Μάλλον το ΠΑΜΕ έχει την Ομόνοια και αυτό ταυτόχρονα συγκέντρωση, όπου θα ενωθεί μαζί με το παναγροτικό συλλαλητήριο που βρίσκεται στην πλατεία Βάθης. Προχωράμε, λοιπόν, εμείς στην πλατεία Βάθης και βλέπετε πάντα ζωντανή εικόνα για τον κόσμο ο οποίος έχει μαζευτεί για να διαδηλώσει για τα μέτρα, όλοι οι αγρότες από διάφορα μέλη της Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι έχουν έρθει και αρκετά μέσα ενημέρωση από την επαρχία να καλύψουν όλο αυτό το συλλαλητήριο. Οι αγωνισόμενοι αγρότες απαιτούν να φορολογεί το πετρέλαιο όμως και στους εφοπλιστές. Θα πούμε, λοιπόν, στην Καρδίνα ότι έχουν αρκετές απαιτήσεις από την κυβέρνηση. Ανδρέα, ακούμε τα αιτήματα των αγροτών. Για τους μικρομεσαίους αγροτικοτρέφους. Βλέπουμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι ακριβώς γίνεται στην πλατεία Βάθης. Η εικόνα που βλέπετε είναι ακριβώς μπροστά από την εξέδρα η οποία... Ανδρέα, αν μπορείς να μείνεις σε ένα σημείο για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μαζί σου. Βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι λόγω των πολυκατοικιών είναι δύσκολη μετάδοση, αλλά και του κόσμου. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Πόσους υπολογίζεις, Ανδρέα, πόσους υπολογίζεις περίπου? Πρέπει να είναι γύρω στα 500 και με 600 άτομα. Και θα πούμε ότι συνεχώς καταφθάνουν αγρότες για να συμμετέχουν και αυτοί στο παναγροτικό συλλαλητήριο.
Να πούμε ότι ο τελικός προορισμός είναι η Βουλή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ένα πανό αγώνας ενάντια στην πολιτική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνής Νομισματικού Ταμείου, λέει το πανό, και συνεχίζει ανεξάρτητη κίνηση συντονισμού αγρότες. Θα με συγχωρέσετε, δεν βλέπω το υπόλοιπο. Αγρότες Ηλία. Μάλιστα. Παραβρίσκεται παλιωτικό αγωνιστικό μέτωπο αγροτικός σύλλογος Καβρινού Πηλίας Μεσυνίας. Όπως παλιά αγροτικός σύλλογος πρέπει να σκλώκουν Λουρού. Λουρού. Από τα μεγάλα Κωνσταντίνα ακούγονται συνεχώς οι αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι καταφθάνουν στο συλλαλητήριο. Όπως είπαμε λοιπόν, είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ανδρέ, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να μιλήσει εδώ ζωντανά? Βεβαίως, και θα δείτε, θα βρούμε αμέσως. Επαναλαμβάνω. Καλησπέρα, είμαστε από τη ζούγκλα. Θα θέλετε να μας μιλήσετε ζωντανά? Μισό λεπτάκι, Κωνσταντίνα, σας μεταφέρω το μικρόφωνο να μεταφέρετε τις ερωτήσεις. Ναι. Καλησπέρα σας. Μπράβο. Ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλώς ήρθατε να σας πούμε. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Από πού έρχεστε? Είμαστε από Εύβοια, από το Δήμο Μαντουδίου, από βορειοκεντρική Εύβοια. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, τι περιμένετε από αυτή την κινητοποίηση? Το όνομά σας θα θέλαμε, παρακαλώ πολύ. Ναι, Λιαγκάκη Στάθης λέγομαι, είμαι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κυραίος. Μάλιστα, σας ακούμε. Εγώ δεν σας ακούω. Τώρα με ακούτε? Ναι, 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 ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή κινητοποίηση. Σήμερα η κινητοποίηση είναι στο πλαίσιο του Παναδεκατικού Συλλογητηρίου. Ερχόμαστε εδώ, είμαστε τόσες μέρες στους δρόμους. Η κυβέρνηση, αντί να στύψει πάνω στα προβλήματά μας, κοροϊδεύει, προσπαθεί να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς, κοροϊδεύει την κοινωνία ότι μας έδωσε αφορολόγητα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Έχουμε μηδέν αφορολόγητο, ξεκινάμε από το πρώτο ευρώ. Μας υποχρεώνουν να κρατήσουμε βιβλία, που σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε και σε φοροτεχνικούς. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Σε συνδυασμό με την καινούργια κάπου θα ισχύσει από το 16 και μετά, πάμε όλοι στα σπίτια μας. Μπαίνουμε στη σειρά των ανέργων. Κατεβήκαμε σήμερα εδώ πέρα να δείξουμε και στο λαό της Αθήνας ότι δεν κλείνουμε μόνο τους δρόμους, διαδηλώνουμε και μέσα στην Αθήνα, και αν δεν δοθούν λύσεις στα αιτήματά μας θα προχωρήσουμε και σε κλείσιμο δρόμο. Μάλιστα. Σήμερα ο κύριος Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, είπε πως θα εξαιρούνται του τέλους επιτιδεύματος οι νέοι αγρότες. Τι απαντάτε εσείς τον κύριο Θεοχάρη? Δεν κάνει χάρη στους νέους αγρότες. Από το τέλος επιτιδεύματος εξαιρούνται και οι έμποροι. Υπάρχει το ίδιο καθεστώς, δεν γίνεται καμία χάρη στους αγρότες. Mm-hmm. Άρα οι αγρότες έχουν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Για να βγουν να καλλιεργήσουν πρέπει να έχουν κεφάλαιο, πρέπει να έχουν λεφτά. Δεν μας δίνει κανένας πλέον ούτε δανεικά ούτε τίποτα. Για να βγούμε να σπείρουμε πρέπει να έχουμε λεφτά στην τσέπη. Ύστερα κάθε μέρα ένα τρακτέρι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα τρακτέρι για να δουλέψει μια μέρα το καλοκαίρι θέλει 30 λίτρα το λιγότερο πετρέλαιο, που σημαίνει 30 ευρώ φόρο. Πώς βγαίνουν και λένε ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν? Θα μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάνε να καταργήσουν και το πρωτογενή τομέα. Είναι η κατεύθυνσή τους αυτή. Υπάρχει μεθόδευση από παλιά. Είναι διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Θεσσαλία πουλούνται εκτάσεις για να δημιουργηθούν μεγάλες εταιρείες. Θέλουν να ξεπατώσουν τους μικρομεσαίους αγρότες. Δεν θα τους περάσει. Εμείς σήμερα μαζί μας έχουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει συμπαράσταση, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μαζί με τους αγρότες θα πεθάνει ύπαιθρο.
Μάλιστα. Πόσες μέρες είστε στους δρόμους? Είμαστε τώρα 2,5 εβδομάδες στον μπλόκο, πήγαμε τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και συνεχίζουμε. Ήρθαμε στην Αθήνα, από εβδομάδα θα κατέβουμε Χαλκίδα και όταν φτάσει το κόμπο στο φταίνει θα κλείσουμε και τους δρόμους. Θα συνεχίσετε δηλαδή τις κινητοποιήσεις? Δεν σας άκουσα. Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις? Αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα που βάζουμε, βέβαια θα συνεχίσουμε. Να γυρίσουμε στα σπίτια μας, θα κάνουμε τι. Μάλιστα. Έχετε συναντηθεί με κάποιον από τους βουλευτές, με κάποιο στέλεχος από την κυβέρνηση? Έχει γίνει κάποια συνάντηση? Δεν σας ακούω. Έχετε συναντηθεί με κάποιον από τους βουλευτές της κυβέρνησης, με κάποιον υπουργό, με κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης? Τι να τους κάνουμε τους βουλευτές? Οι βουλευτές της κυβέρνησης δεν τολμάνε να πατήσουν στα μπλόκα πλέον. Γιατί τα μέτρα αυτά που ισχύουν για τους αγρότες τα έχουν ψηφίσει. Οπότε δεν μπορούν να πατήσουν εκεί πέρα. Οι συναντήσεις που γίνεται με τον υπουργό γίνεται από το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο. Αυτοί συναντιούνται και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι θα κάνουμε. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο αγροτικός κόσμος πλέον της χώρας είναι ενωμένος. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχουμε και τον Πέτρο Σιδερέα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Πέτρο Σιδερέα. Ανδρέα, μας ακούς? Σας ακούω, Κωνσταντίνα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, στο σημείο βρίσκεται η επιτροπή του ΚΚΕ με αρχηγό, με τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να βρούμε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο, αν μπορούμε. Ανδρέα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θα σας δώσω και κάποιον άλλο να μιλήσει. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας, το όνομά σας θα θέλαμε. Τα καλά, Βασίλης είμαι. Ναι. Λέγομαι από το Αγροτικό Σύλλογο Δομενού. Μάλιστα, κύριε Βασίλη. Πείτε μας, ποια είναι τα δικά σας αιτήματα, κύριε Βασίλη? Τα αιτήματα μας, όπως όλων των αγροτών, δεν είναι αυτά που παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις και στα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε να φορολογηθούμε όπως φορολογούνται όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα, απλά δεν θέλουμε να εξαφανιστούμε. Αυτό, ναι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά δεν θέλουμε να εξαφανιστούμε, γιατί με τα φορολογικά μέτρα που έχουν ψηφίσει, το τονίζω, έχουν ψηφίσει και τώρα γυρνάνε σαν τις κύρες και κλαίγονται ότι συγγνώμη που τα ψηφίσαμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά μας κατευθύνουν στον αφανισμό του πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας, αν δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Τι είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο? Αυτό που φοβόμαστε ή αυτό που θέλουν να περάσουν τώρα, ναι, είναι να μας χαρακτηρίσουν ως επιτιδευματίες. Μάλιστα. Η παραγωγή δεν είναι επιτιδευματίες. Για τον πολύ απλό λόγο ότι η παραγωγή δεν καθορίζουν την τιμή πώλησης. Μεσουλαβούν άλλοι, μεσάζοντες, μεσουλαβούν χρηματοοικονομικά φάουντς, μεσουλαβούν τιμές χρηματοστηρίου. Εμείς πολλές χρονιές χάνουμε, όπως χάσαμε φέτος από την πώληση Καλαμποκιόρ και από την πώληση Τριφυλιών. Κανένας δεν ήθελε να μας πει πώς τα βγάλατε πέρα. Επίσης, αν χαρακτηριστούμε εμείς επιτιδευματίες του χρόνου, σίγουρα θα μας διπλασιάσουν τη φορολογία, θα μας βάλουν 55% προκαταβολή όπως όλοι οι επιτιδευματίες και θα φορολογήσουν και τις επιδοτήσεις, κάτι που είναι παράνομο βάσει κοινοτικής οδηγίας. Συν της άλλης, μ' ακούτε? Βεβαίως και σας ακούω. Συν της άλλης, όλα αυτά είναι ένα σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο. Εάν το συνδυάσετε, επειδή είμαι από τη Βιωτία, με τον ξαφνικό θάνατο του οργανισμού Κοπαίδας, που όλα τα μέσα, όλα,
το τονίζω, τον παρουσιάζουν ως ένα οργανισμό φάντασμα, ο οποίος ήταν αυτός που είχε αποξηράνει την Κουπαϊδα, ενώ στην ουσία είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται το νερό, τον υδάτινο πλούτο, για 330.000 στρέμματα. 330.000 στρέμματα, οι ιδιοκτήτες γης τώρα μένουν στον αέρα και προσπαθούν να βρουν να τα πουλήσουν, γιατί καταργήσαν τον οργανισμό που διαχειριζόταν τα νερά. Δεν μπορούμε πλέον να ποτίσουμε. Φέρνουν βιομηχανίες εκεί. Έχουν αγοράσει χωράφια κινέζικες εταιρείες, γερμανικές εταιρείες, και προσπαθούν να αλλάξουν τη χρήση γης. Να μας φέρουν όλη τη μόλυνση εκεί, να μας διώξουν, να τα ξεπουλήσουν όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σχέδιο έχει δημιουργηθεί και προσπαθούν να το εφαρμόσουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχετε οικογένεια εσείς, κύριε Βασίλη? Σαφώς και έχω οικογένεια. Έχω ένα παιδί που προσπαθώ να το σπουδάσω. Αλλά το μόνο που τους πειράζει, και ένα άλλο παιδί που κάνει φροντιστήρια, το μόνο που τους πειράζει είναι και βάζουν στο κάδρο τους αγρότες, οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι τεμπέληδες. Δεν κοιτάνε πίσω από αυτά τα λεφτά που λένε ότι έχουν πάρει και έχουν βάλει υπογραφές. Αν είναι εφοριακή, αν είναι πολιτική, αν είναι διευθυντής οργανισμών, αν είναι όλα τα τσιράκια τους, μόνο τους αγρότες βλέπουν. Τους ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Εσείς πόσες μέρες είστε στους δρόμους? Εμείς είμαστε 22 μέρες σήμερα και δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν παλεύουμε ούτε για κλαδικά αιτήματα, ούτε για μια αύξηση των τιμών. Εμείς παλεύουμε για την επιβίωσή μας, λέμε τώρα. Γιατί προσπαθούν να μας ξεκληρίσουν την κυριολεξία. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι με έναν νέο διάλογο θα βρεθεί η μέση λύση, κύριε Βασίλη? Κοιτάξτε, οι δημοκρατικές διαδικασίες αυτό και ο πολιτισμός αυτό προβλέπει, να συζητάς. Αλλά αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν. Πήγαμε, ξαναπήγαμε, μας δουλεύουν, μας εκπαίζουν. Τι σας λένε δηλαδή, όταν λέτε ότι σας δουλεύουν, τι σας δεν λένε δηλαδή? Ωραία, τι να σας πω τώρα. Ότι πέρσι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και μας έταξε για να φύγουμε από τους δρόμους φθηνό ρεύμα και πετρελαίο. Και τελικά? Είδατε ένα χρονό. Τι τελικά? Αυξήσανε το ρεύμα 125%, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 157%, το πετρέλαιο 85% απάνω. Φορολογία πληρώνουμε, που λένε ότι δεν πληρώνουμε. Το ρεύμα ξέρω εγώ ποιος το πληρώνει. Μήπως πληρώνει εφοπλιστής φθηνό πετρέλαιο και δεν το ξέρουμε? Εμείς όμως είναι πρώτη ύλη για να καλλιεργήσουμε το πετρέλαιο. Πόσο πουλήσατε λοιπόν πέρυσι, κύριε Βασίλη, εσείς? Ορίστε. Πόσο πουλήσατε, λέω, πόσο πουλήσατε πέρυσι? Αναλόγως στις καλλιέργειες. Καλαμπόκι 13 λεπτά. Από τη στιγμή που το κόστος καλλιέργειας του καραμποκιού είναι 19 λεπτά. Κάντε εσείς την πράξη να δούμε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Εσείς θα μου πείτε. Ωραία. Αυτό σας λέω. Κόστος καλλιέργειας ενός κιλού καλαμποκιού είναι 19 λεπτά και το πουλήσαμε 13. Κόστος καλλιέργειας ενός στρέμματος βάμβακος είναι 189 ευρώ 190. Πόσα πήραμε? 140. Λοιπόν, για να δούμε και πάνε να φορολογήσουν και τις επιρροτήσεις. Είναι το μόνο που μπορούμε να λέμε, ότι βγάζουμε ένα μεροκάματο και το βγάζουμε ιστεροχρονισμένα. Ρευστότητα μηδέν. Μας βάζουν μέσα οι τράπεζες, μας πουλάνε δάνεια. Πουλήσαν στην Πειραιώς, σε ένα περίπτερο, σε μια χρεοκοπημένη τράπεζα, πουλήσαν ένα τραπεζικό κολοσσό, όπως είναι η ΑΤΕ. Αλλά την πουλήσαν για τα δάνεια των κομμάτων, των δύο κομμάτων που κυβερνούσαν. Γι' αυτό την πουλήσαν, όχι για να εξυπηρετήσουν τους αγρότες, και δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ η Πειραιώς είναι για την αγορά της αγροτικής. Αυτοί είναι οι κύριοι που μας κυβερνούν. Και έρχονται τώρα και μας λένε πρέπει και εμείς. Ναι, πρέπει και εμείς. Δεν διαφώνησε κανένας, πρέπει και εμείς. Αλλά να ζήσουμε αξιοπρεπώς, ρε κύριε. Πιάστε όλα αυτά. Πιάστε και το σάλα. Πιάστε και τους εφοπλιστές. Όχι, πιάστε τον Τζομπαγαζόπουλο και εντάξει. Εμείς πώς θα ζήσουμε? Μάλιστα. Κύριε Βασίλη, ο κύριος Θεοχάρης βγήκε πριν από λίγο και είπε πως θα εξαιρούνται του τέλους επιτιδεύματος οι νέοι αγρότες, αλλά και όσοι έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους. Ακούστε. Ποια είναι η δική σας άποψη? Μην λέτε τίποτα. Δεν ακούμε κανέναν, δεν πιστεύουμε κανέναν. Έλεος πλέον. Εάν δεν δούμε γραμμένα πράγματα, γραμμένα πλέον, βγαίνει ο καθένας της κυβέρνησης και λέει ό,τι αρλούμπα του κατέβει. Και μας κορυδεύουνε. Αν δεν δούμε διευκρινιστικές νομοθεσίες, αν δεν δούμε γραμμένα πράγματα, δεν πιστεύουμε πλέον τίποτα. Σας είπα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ψεύτης. Δεσμεύτηκε πέρυσι. Και είμαστε πάλι ένα χρόνο μετά στον δρόμο με το ίδιο αίτημα. Ένα χρόνο μετά. Και μας λένε τώρα δεν μπορούμε. Γιατί η Τρόικα. Ωραία, να πάνε να συζητήσουμε με τον Τόμψεν. Τι δουλειά έχουν αυτοί? Αυτοί καλά τα παίρνουν τα 8.000 το μήνα.
και κάνουν και τους 100 τους μαξιμάδες, όπως λέει ο Τζαμπής. Μάλιστα, κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, Πέτρο, μας ακούς? Μας ακούει ο Πέτρος? Πέτρο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Πέτρος. Πάμε ξανά λίγο στον Ανδρέα Ντίνη. Ανδρέα. Λίγο πιο δυνατά, Ανδρέα, για να έχουμε καλύτερη... Και η πορεία αργότερα προς την Βουλή στην Πλατεία Βάσης. Να πούμε ότι όλοι οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλατεία Βάσης συγκεκριμένα, είναι κλειστοί γύρω-γύρω. Εμείς συνεχίζουμε και βλέπουμε ζωντανή εικόνα. Ωραία. Κόσμο συνεχίζει κατά Ανδρέα, πάρε μία ανάσα, σε παρακαλώ πολύ, να πάμε λίγο και στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κωνσταντίνα, εδώ από την Πλατεία Βάθη, όπου όπως έχουμε ήδη μεταδώσει, έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση των αγροτών, οι οποίοι στις 12.30 ώρα είχε οριστεί η σημερινή συγκέντρωση. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 2.000 διαδηλωτές εδώ στο σημείο. Ακούτε φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια των μεταδόσεων μας και τη μικροφωνική εγκατάσταση, η οποία έχει στηθεί από νωρίς το πρωί εδώ στην πλατεία του κέντρου της πόλης, και όλα αυτά τη στιγμή που οι διαδηλωτές έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να οργανώνονται προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πορεία που θα πραγματοποιήσουν και θα αποτελέσει και το επιστέγασμα της συγκεκριμένης διαδήλωσης με κατεύθυνση προς την πλατεία Συντάγματος και το Κοινοβούλιο. Να πούμε ότι αρκετά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλους τους γύρω δρόμους από την πλατεία Βάθη, εποπτεύοντας αρκετά διακριτικά, η αλήθεια είναι, την σημερινή συγκέντρωση, την οποία η αστυνομία θεωρεί έτσι όχι υψηλής επικινδυνότητας, ας μην είμαι υπερβολικός, αλλά θεωρεί, ας πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθούν κάποιες μικροεντάσεις, όπως έχουμε δει και σε άλλα παναγροτικά συλλαλητήρια. Ωστόσο, μέχρι στιγμή τα πράγματα παραμένουν απολύτως ήρεμα εδώ στο σημείο. Κάποια σποραδικά συνθήματα μόνο και ό,τι ακούμε από την μικροφωνική εγκατάσταση. Κατά τα άλλα, όλα παραμένουν απολύτως ήρεμα. Πέτρο, γνωρίζουμε περίπου τι ώρα θα ξεκινήσει η πορεία προς τη Βουλή? Έχουν αποφασίσει? Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση ακόμα. Πιθανότατα να περιμένουν και λίγους διαδηλωτές περισσότερους, ώστε να ξεκινήσει η πορεία τους. Αλλά νομίζω, Κωνσταντίνα, ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουν ξεκινήσει προς την πλατεία Συντάγματος. Άλλωστε, η εντύπωση που έχω είναι ότι ο αριθμός των διαδηλωτών την τελευταία μισή περίπου ώρα είναι σταθερός. Επομένως, δεν νομίζω να έχουμε κάποια εντυπωσιακή μεταβολή σχετικά με το νούμερο αυτό, ούτως ώστε να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχει αναμονή προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία. Μάλιστα. Πέτρο, να πούμε ότι παρόν στο συλλαλητήριο είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει, όπως είπε, την αισχρή φορολογία σε βάρος των αγροτών. Πράγματι, Κωνσταντίνα, το συγκέντρωση είχε πραγματοποιήσει και το πάμε στην πλατεία Ομονίας λίγο νωρίτερα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Περίπου 300 μέλη του ΠΑΜΕ βρίσκονταν στην πλατεία Ομονίας και όπως όλα δείχνουν θα ενταχθούν και αυτοί στον όγκο εδώ των αγροτών διαδηλωτών που βρίσκονται στην πλατεία Βάθη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν κοινή πορεία. Αυτό θα επιβεβαιωθεί βέβαια όταν ξεκινήσει εδώ η κίνηση των αγροτών. Τότε θα δούμε εάν τέλος πάντων οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ βρίσκονται και αυτοί εντεταγμένοι στην ίδια πορεία, ή αν θα πραγματοποιήσουν μια δική τους ξεχωριστή πορεία, πράγμα που δεν φαντάζει ιδιαίτερα πιθανό αυτή τη στιγμή. Επίσης, Πέτρου, να πούμε σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των αγροτών, η ΑΔΔ έχει καλέσει τους δημόσιους υπαλλήλους να μετάσχουν στην κινητοποίηση, ενώ οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 2 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Λοιπόν, Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε λίγο στον Ανδρέα Ντίνη. Ανδρέα, μας ακούς? Σας ακούω, Κωνσταντίνα.
κοντά μας και τον κύριο Σιλικίδη. Να μας μιλήσει. Ανδρέα, δυστυχώς είναι πολύ κακός ο ήχος, δεν είναι καλή επικοινωνία μας. Αν μπορείς να απομακρυνθείς λίγο από το σημείο όπου βρίσκεσαι, δεν ξέρω... Ανδρέα, τώρα μας ακούς? Να δούμε κι εμείς αν σε ακούμε καθαρά. Θα σας δώσω τον κύριο Πρημητήρη αυτή τη στιγμή. Τον κύριο. Να μιλήσετε. Τον κύριο Πρημητήρη. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δυστυχώς ακούω λιγάκι γιατί έχουμε τα μεγάφωνα καταφέρετε. Ναι, σας ακούω. Ο κύριος Πρημητήρης. Μάλιστα. Μάλιστα. Μέλος και εκτελεστικού γραμματέα της ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κύριε Πρημικύρη, τι κάνετε? Ωραία, εσείς. Λοιπόν, δώστε μας λίγο έτσι. Εμείς έχουμε ζωντανή εικόνα από το σημείο που βρίσκεστε και εσείς. Πείτε μας λίγο, έχετε μιλήσει με τους αγρότες, με όσους βρίσκονται αυτή την ώρα στην πλατεία Αβάθης? Βεβαίως. Σας ακούμε, κύριε Πρημικύρη. Όχι μόνο με τους αγρότες και με τους εργαζόμενους στις λαϊκές αγορές, παραγωγούς. Σωστά. Με όλο τον κόσμο που έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Ναι, σας ακούω. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Πρημικύρη. Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω εγώ, όχι καν στέλεχος ενός κόμματος μας, αλλά σαν αυτός πολίτης, είναι ότι το ζήτημα του πρωτογενή τομέα, ειδικότερα το θέμα της διατροφικής επάρκειας της χώρας, αυτούς τους καιρούς της κρίσης και του άγριου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, καταλαβαίνετε ότι και κανιβαλισμού ταυτόχρονα, καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία έχει για τη χώρα μας. Έτσι, το ζήτημα διατροφικής επάρκειας, το ζήτημα του αγροτικού τομέα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση να μεταχειρίζεται τους αγρότες, αυτοί που δίνουν ψωμί και τροφή στον ελληνικό λαό και μπορούν παράλληλα να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτής της χώρας με αυτόν τον τρόπο που μετακρίζουν. Σαν να είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Τι ζητάνε, κάτι το απλό, εγώ αυτό έχω ακούσει τουλάχιστον και να το μεταφέρω. Ότι εκείνο που επιμένουν είναι ότι δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν σαν επιχειρηματίες, σαν μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν λέω να μην φορολογηθούν οι άνθρωποι. Να πάρει λοιπόν πίσω ό,τι έχει πάνω σε αυτό το θέμα, ετοιμάζει τα καρδιά μέσα σε αυτή τη λογική της φοροεπιδρομής που γίνεται σε όλα τα λαϊκά στρώματα και να καθίσει με τους αντιπροσώπους των αγροτών να συζητήσει αυτά τα ζητήματα. Εμείς σαν κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή θα βρεθούμε στο πλευρό των αγροτών για όλα τα δίκαια αιτήματα τα οποία θα προωθήσουμε. Ο κύριος Κουτσούμπας μίλησε για φορολογία σε βάρος των αγροτών, για αισχρή φορολογία σε βάρος των αγροτών. Συμφωνώ με το, αυτό το θέμα, συμφωνώ με τον κύριο Κουτσούμπα. Είναι μια φορολογία. Αλλά να σας πω ένα πράγμα. Εδώ δεν είναι το ζήτημα μοναχά ενάντια στους αγρότες, η φορομπιστική αυτή πολιτική. Γενικά σε όλο τον κόσμο της εργασίας. Έχουν ξεκλειδίσει τα μικρομεσαία στρώματα του χωριού και της πόλης. Αυτό λέμε. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κουτσούμπα το θέμα αυτό. Της φοροεπιδρομής της άγριας. Εσείς, κύριε Πρημικύρη, τι θα κάνετε? Κάνουμε μια υποθετική έτσι. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε εμείς σαν κόμμα είναι να αφουγκραστούμε τους αγρότες. Δηλαδή να ακούσουμε τι μας προτείνουν. Και μαζί με αυτούς να προωθήσουμε μια πολιτική ανάπτυξη για τον αγροτικό τομέα. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια να μπαίνουμε σε λογικές που έχουν κυριαρχήσει μέχρι σήμερα, που είναι λογικές συρρήκνωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Επομένως, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σας είπα και προηγουμένως, μέσα και έξω από τη Βουλή, τους αγώνες των αγροτών. Τους δίκαιους αγώνες των αγροτών. Μάλιστα. Κύριε Πρημικύρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς. Γεια χαρά. Γεια σας. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Πέτρο Σιδερέα.
Πέτρος, ακούμε. Κωνσταντίνα, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας λόγω της πάρα πολύ υψηλής έντασης της μικροφωνικής εγκατάστασης που βρίσκεται. Εγώ στο σημείο, σε συνομιλία που είχα πριν από λίγα λεπτά με κάποιους εδώ από τους διαδηλωτές, αυτό που μου είπαν είναι ότι από όσο γνωρίζουν δεν περιμένουν επιπλέον κόσμο, επομένως κατά πάσα πιθανότητα και με κάθε επιφύλαξη αυτό είναι το τελικό νούμερο των διαδηλωτών που θα συμμετάσχουν σήμερα στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο, περίπου στις 2.000 κόσμου. Επαναλαμβάνω, αν έρχεται ο αριθμός αυτός, συγκεντρωμένοι στην πλατεία Βάφη, διαδηλωτές από αγροτικούς συνεταιρισμούς όλης ουσιαστικά της χώρας. Φυσικά, Κωνσταντίνα, μεγάλο είναι το κενό των κριτικών αγροτών, οι οποίοι ξέρεις και εσύ ότι δίνουν έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο τόνο σε πάντα στα αγροτικά συλλαλητήρια. Σήμερα δεν βρίσκονται εδώ τουλάχιστον οργανωμένα από ό,τι έχω δει. Υπάρχουν φυσικά διάσπαρτοι κάποιοι κριτικοί έτσι με τη χαρακτηριστική ενδυμασία. Ενώ κατά τα άλλα συνεχίζεται εδώ η συγκέντρωση με την μικροφωνική κατάσταση και κάποιους λόγους οι οποίοι εκφωνούνται από το βήμα ανά κάποια, ας πούμε, λεπτά, προκειμένου να δίνουν έτσι το στίγμα για τα αιτήματα τα οποία διεκδικούν σήμερα στο συλλαλητήριο, και όχι μόνο σήμερα, γενικώς σε όλα τα τελευταία συλλαλητήρια τα οποία έχουν πραγματοποιήσει οι αγρότες, οι οποίοι για άλλη μια φορά κατεβαίνουν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας για να διαδηλώσουν, να αποσυρθεί τώρα ο νόμος για το φορολογικό αγροκτηνοτροφικός σύλλογος Αργολίδας. Είναι ένα ταπανό που βλέπω μπροστά μου, όχι στο ξεπούλημα του αγρότη, αγρότες κτηνοτρόφοι Δήμο Ερημάντου. Είναι πάρα πολλά τα πανό που βρίσκονται εδώ σήμερα, Κωνσταντίνα. Ουσιαστικά όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι που έχουν παρευρεθεί κρατούν τα δικά τους πανό, τα οποία φυσικά εστιάζουν στην διπλοφορολόγηση των χωραφιών τους. Ένα μέτρο το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, τους έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ και είναι ένα από τα κύρια αιτήματα που έχουν και μία από τις κύριες εξελίξεις που προσπαθούν να ανατρέψουν στις τελευταίες συγκεντρώσεις τους. Μάλιστα. Πέτρο, βάλε μία ανωτελεία να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο.
καθόλου δεν μετανιώνω όταν ήμουν 23 χρονών το 1973 που έγραψα τα αγροτικά, αλλά πολύ στεναχωριέμαι που σήμερα τα λέμε και είναι χρήσιμα. Αλλά και τι να κάνουμε. Πάλι τα ίδια τότε και εμείς πάλι τα ίδια τώρα. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε τον Θωμά Μπακαλάκο και τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο για την προσφορά τους στο συλλαλητήριό μας. Τώρα με τα πόδια, μετά τρακτέρ, αν θα δικαιωθούμε, θα γίνει κυλαλά. Τώρα με τα πόδια, μετά τρακτέρ, αν θα δικαιωθούμε, θα γίνει κυλαλά. Παραβρίσκεται στο σημερινό μας συλλαλητήριο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπαιγνικής, Παναπηρεωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπροσωπεία Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Υπαλλήλων, Αγροτικός Σύλλογος Κοροπίου, Κερατέας, Συνεταιρισμός Κοροπίου, Συνεταιρισμός Βακοπούλου, Παιανίας, Πάτων, Απελουργικός Συνεταιρισμός Παιανίας, Αναγκαστικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβλίων Σαρονικού. Αντιπροσωπεία της Κομμουνιστικής Ομοσπονδία Οικοδόμων. Αντιπροσωπεία Ανεξάρτητων Ελλήνων. Παραβρίσκεται οι αγρότες από την Αιγαλία και μεταφέρω στην εκδήλωσή μας την απόφαση τους ότι θα παλέψουν σε αυτή την αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβρίσκεται αντιπροσωπεία της Ανταρσίας με τον Δημήτρη Δεσίλα, αντιπροσωπεία του σχέδιου Β. Ξεκινάμε τις ομιλίες. Πες το να ξεκουραστώ. Χαιρετισμό θα απευθύνουν. Αλλά μου λέγανε ότι δεν δείχνεις τίποτα. Ο παρατούσας Μανώλης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, Στέρεγος Πάμε. Δείχνει τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Λουκία Χριστοπούλου, υπεύθυνη αγροτικού τομέα Βόρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Χριστοπούλου. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε, κυρία Χριστοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προσφάτως εκλεγμένοι, είμαι εγώ. Και καταθέσαμε τις προτάσεις μας στην Νέα Δημοκρατία, στους αρμόδιους φορείς. Και ζητήσαμε, γιατί από ό,τι γνωρίζετε έγινε η μετάταξη από το ειδικό καθεστώς των αγροτών, πήγαμε στο ΦΠΑ. Εγώ θα φέρω ένα απλό παράδειγμα και από αυτά που καταθέσαμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν κάνουμε αγορά και ξέρουμε το κόστος από ένα στυλό, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, και βάλετε δίπλα ένα προϊόν αγροτικό, το ένα ναι μεν μπορείς να το κοστολογήσεις,
Το άλλο δεν υπάρχει. Γιατί στο κόστος ενός φυτού ή της παραγωγής υπάρχει η φθορά, οπότε το ένα δεν υπάρχει κόστος. Άρα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο ειδικό στο καθεστώς το ΦΠΑ. Ζητήσαμε να φύγει από τις 10.000 το ακαθάριστο και να ζητήσαμε στις 30.000 την αύξηση του ορίου για να μπούμε στο καθεστώς αυτό. Ζητήσαμε το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσει η Βόρεια Αττική είναι τα αγροτεμάχια που θα φορολογηθούν με τον καινούργιο νόμο των ΕΝΚΙΑ υπολογίζονται με συντελεστή θέσης, χρήσης, άρδευσης και αν έχει κατοικία τιμωρούν τον αγρότη επί 5. Δηλαδή και ανά πάσα στιγμή αυτός ο φόρος μπορεί να γίνει μεγαλύτερος. Όταν είναι εκτός σχεδίου που οι περισσότερες περιοχές, πάρτε Μαραθώρα, το Μενίδη, οποιοδήποτε Ραφίνα, Μάκρη, πάρα πολλοί αγρότες βρίσκονται εκτός σχεδίου, εντός οικισμού. Θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια που καλλιεργούν σαν αστικά ακίνητα. Δηλαδή θα έρθει ο καινούριος φόρος και θα ζαλιστούν και θα πληρώσουν 1.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό για τη Βόρεια Αττική. Το θέσαμε εμείς, πιστεύω θα λυθεί από ό,τι μου είπαν από τη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης ζητήσαμε ότι πρέπει να ξαναεπανέλθει το αφορολόγητο. Κάποιον είχαμε 1.500 ευρώ. Η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ 13% είναι τραγική. Ξέρετε γιατί? Γιατί από το πρώτο ευρώ σε φορολογεί με 13. Πείτε παράδειγμα, μία γιαγιά αγρότησα που έχει 10.000 ακαθόριστο ένας παππούς. Έχει καθαρό 2.003. Για φανταστείτε, επί 13% τι θα του απομείνει ή πείτε ότι έχει ένα απλό σπίτι, 50 τετραγωνικά. Τους πιάνει τεκμήρια, δηλαδή μπορεί να φτάσει να πληρώσουν 1.000 με 2.000 ευρώ ή και 3. Και ο ΕΝΦΙΑ είναι τραγικό. Ο ΕΝΦΙΑ έχουμε ζητήσει την κατάργησή του, δηλαδή τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Εμείς πήγαμε στους λογιστές και μας εξήγησε. Τις προτάσεις μας τις δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα την Παρασκευή θα έχουμε κάποια ημερίδα. Πιστεύω ότι πολλά από τα προβλήματα θα λυθούν από ό,τι μας δώσαν υπόσχεση. Όπως επίσης τους είπαμε ότι να μην μειωθούν άλλο οι συντάξεις και να μην γίνει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές ήταν κάποιες προτάσεις από αυτές που καταθέσαμε εμείς με την Όδο της Βόρειας Αττικής. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε κάνει και εμείς ένα αγώνα. Πιστεύω θα εισακουστούμε από την Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ήδη καταθέσανε κάποια από κάποιους βουλευτές χτες και υπήρχαν κάποια διορθωτικά. Πιστεύω θα μας βοηθήσουν ολοκληρωτικά και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα μας βοηθήσει να λύσουμε προσωπικά ο ίδιος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αν δεν σας βοηθήσει η κυρία Χριστοπούλου, τι θα κάνετε? Τι θα κάνουμε, να ξέρετε, αν δεν μας βοηθήσει. Του χρόνου ή τον άλλο χρόνο εμείς δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε αυτά που θα μας στέλνουν τους φόρους και αναγκαστικά δεν θα υπάρχουν πλέον οι αγρότες και στη Βόρεια Αττική και οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς αγωνιζόμαστε, είμαστε αγωνιστές, αλλά πάμε πάντα, προσπαθούμε με ωραίο τρόπο και εδώ είμαστε εδώ και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που έχουν κατέβει οι υπόλοιποι αγρότες. Έχουμε μάθει με ωραίο τρόπο να λύνουμε τα προβλήματά μας. Όπως πάντα. Κάποια άλλη ερώτηση θα μου κάνετε? Μάλιστα. Οι περισσότεροι αγρότες που βρίσκονται σήμερα στο συλλαλητήριο, κυρία Χριστοπούλου, είναι στους δρόμους πολλές μέρες. Μάλιστα. Μήνα, μήνες, ίσως. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Αν δεν βρεθεί η μέση λύση, θα τις συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να πραγματοποιηθούν, να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους. Αν παρατηρήσετε μέχρι τώρα, ο αγώνας των αγροτών ήταν πάρα πολύ ωραίος. Δεν ενώθηκαν, δεν πείραξαν κάποιον, ήταν δυναμική αλλά πολύ καλή συγκέντρωση. Ούτε προβλήματα δημιουργήθησαν, ούτε οτιδήποτε. Πιστεύω ότι θα μας καταλάβει και ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχετε κάποιο λόγο ο κύριος Θεοχάρης και θα πρέπει το Υπουργείο με τις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς και σαν ΟΔΕ κάποιες να γίνουν αποδεκτές και να μπορέσουμε να επιλύσουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, έχουν βγει, δεν έγινε σωστά, εκεί ήταν το μόνο λάθος που κάναμε, ότι έπρεπε πρώτα να μιλήσουμε, να μαζευτούμε οι αγρότες και να μιλήσουμε και μετά να βγει αυτό το ΦΠΑ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει για φέτος να μην προχωρήσει αυτό με το ΦΠΑ.
Δηλαδή, καλό θα ήταν να υπήρχε, εγώ είχα ζητήσει εξάμηνη χαριστική περίοδο, όταν είχαμε συγκεντρωθεί στην Ιταλία. Ναι, 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 βεβαίως, για φέτος. Να μην προχωρήσουμε καθόλου για φέτος. Δηλαδή, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για φέτος. Έτσι δεν ήταν μέσα στις προτάσεις της Νόδε. Είναι σαν Χριστοπούλου Λουκία, μιλώ εγώ. Και λέω ότι για φέτος καλό είναι να μιλήσουμε και να μας δεχτούν και να λύσουμε κάποια προβλήματα και μετά από του χρόνου να δούμε αν πρέπει να μπούμε σε αυτό το καθεστώς του ΦΠΑ. Γιατί σας είπα, δεν υπάρχει κόστος παραγωγής. Π.χ. υπάρχουν αγρότες που είναι ξερεμένοι, δηλαδή από ξέρετε, το ΕΛΓΑ. Ναι. Άλλο το τι λέμε στα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που... Είμαστε σε αναμονή, πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα και ότι θα ακουστεί η φωνή μας και της περιφέρειας αλλά και των αγροτών της Βόρειας Αττικής που έχουμε και αυτό το πρόβλημα της φορολόγησης της πολύ μεγάλης των αγροταμαχίων. Δηλαδή απλώς ο κόσμος λόγω ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα δεν έχει ασχοληθεί να πάει στο λογιστή. Εμείς πήγαμε και είδαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε του χρόνου, μπορεί να σταθούμε τον άλλο χρόνο, θα πάψει να υπάρχει αγροτιά εντός του νομού Αττικής. Μιλάω για τους αγρότες και πιστεύω γιατί λένε ότι θα φορολογηθεί 1 ευρώ το αγροτεμάχιο. Όταν πήγαμε στο λογιστή, μας είπε αυτό ξεχάστε το, σε ποια περιοχή είστε, πόσο έχει, τόσο, επί τόσο, επί 1,1, επί 2,2, επί 5. Άρα τα ποσά αυτά δεν είναι το 1 ευρώ, είναι μεγαλύτερο το ποσό. Θα ήθελα, εγώ θα επιδιώξω συνάντηση και μεθαύριο που θα έχουμε τη συγκέντρωση θα το αναφέρω αυτό το θέμα, γιατί δεν το ήξεραν για μας συγκεκριμένα τους αγρότες της Βόρειας Αττικής. Που είμαστε άλλοι εντός σχεδίου εκτός σχισμού και πολλοί ακόμα εντός σχεδίου. Μάλιστα. Οπότε θα πιάνετε σαν αστυφό ακίνητο. Είναι σαν να σου λέει τελειώσατε οι αγρότες εντός νομού Αττικής. Τελειώσατε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αγωνιστούμε με τον ωραίο τρόπο όπως αγωνιζόμασταν μέχρι τώρα, τον ευπρεπή, γιατί οι αγρότες πια είναι και οι περισσότεροι μορφωμένοι. Και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Έχει αλλάξει ο τομέας της αγροτιάς, όπως λέμε, τα περισσότερα παιδιά και εμείς είμαστε οι περισσότεροι ή μορφωνόμαστε εκ των υστέρων. Κυρία Χριστοπούλου, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς. Λάμπρος Παναγιώτου στη γραμμή. Λάμπρο, μας ακούς? Σας ακούω, Κωνσταντίνα μου, έλα. Την κυρία Χριστοπούλου, την άκουσες, Λάμπρο? Της Νέας Δημοκρατίας, Μπράβο της. Εκεί έφτασαν πριν από λίγο με το μετρό και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εγώ τρέμω. Μιλήσαμε και με τον κύριο Πρημικύρη. Είχαμε ένα έντονο επεισόδιο τώρα μαζί με τη συνεργάτητα του κυρίου Τσίπρα. Την κυρία Ζωή Χαλιδιά. Να πω στον κύριο Τσίπρα να τη χαίρεται, τη συνάδελφό του, τη συνεργάτητά του. Γιατί τολμήσαμε ως όφυλα, ως δημοσιογράφος, και από εδώ και πέρα να μου στέλνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δελτίο τύπου τι να ρωτάω, τι να μην ρωτάω, με τι να καταπιάνομαι, με τι να μην καταπιάνομαι. Και να την πάρουν την ακριβοθόρητη, την συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, να την κλείσουν σε ένα κλουβί. Φαντάζομαι στο σπίτι της, αν δεν θέλει να απαντάει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είναι θεσμικό πρόσωπο. Δεν είναι οποιαδήποτε κυρία Ζωή. Είναι στο γραφείο, είναι το alter ego του κυρίου Τσίπρα, είναι η σκιά του αρχηγού της αξιωματικής. Τόλμησα λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, και τρέμω αυτή τη στιγμή από τα νεύρα μου, γιατί σέβομαι το γεγονός ότι είμαι στο Νόμο της Δημοκρατίας και ότι είναι γυναίκα. Mm. Και τη σεβόμαστε τις γυναίκες, πάνω απ' όλα. Ναι. Τόλμησα να τη ρωτήσω για τα δημοσιεύματα και τη φωτογραφία που την έφερναν να πηγαίνει να επισκέφτεται τις σεισμόπληκτους κρατώντας το χέρι της μια τσάντα 3.000 ευρώ. Ναι. Τι να σου πω πώς έκανε. Θες και την τσίπησε μίγα τεσέ. Θες να γυρίσω τι πίσω να σου πω καμιά κουβέντα. Μου είπε έξαλλη και της έφεγαν πάρα λίγο οι τυρόπιτες από τα χέρια. Με ένα ύφος. Όχι νευριασμένο. Δηλαδή μου χυμίξε πάνω. Νομίζεις πως εγώ θα φοβόμουν να μου χυμίξει πάνω, δεν θα μου χυμίξει. Και άρχισε να ουρλιάζει στους διαδρόμους της Βουλής. Λέω, κυρία μου, είσαι θρασίτατη, καταρχάς, πρώτο θέμα. Και δεύτερον, με μια μαγιά, εκτός αγωγικών των μαγιά, και με ένα ύφος βγαλμένο από συνεργάτητα του Στάλιν. Όχι συνεργάτητα του Αλήξη Τσίπρα, το alter ego. Δεν θέλεις, κυρία μου, να σε ρωτάνε, κάτσε σπίτι σου. Πληρώνεις από το ΣΥΡΙΖΑ να δεν απατώμε. Είσαι εδώ για να δεις ερωτήσεις. Και κάτσε κάτω να γραφείς τι είπα, να διασταυρώσω μια πληροφορία. Είναι όντως πήγατε στην Κεφαλονιά με 3.000 ή θέλουν να χτυπήσουν τον πρόεδρο μέσω εσάς. Αυτό πήγα να πω. Ο έρημος. Άμα δεν ρωτάμε, γιατί δεν ρωτήσαμε να διασταυρώσουμε το ρεπορτάζ. Όταν ρωτάμε τι θέλουν, αν δεν μπορούν να ασκήσουν την εξουσία να πάνε στα σπίτια τους. Δεν τους στέλνει δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η δική μου η άποψη και να το βάλει καλά στο μυαλό της, εγώ δεν θα φημωθώ από κανένα. Αν δεν μπορούν να διαχειριστούν την εξουσία να πάνε από εκεί που ήρθαν. Αν βλέπουν παντού φαντάσματα οι αριστεροί, πρόβλημά τους. Και δεν θα μας κατατάξουν πουθενά, είμαστε ανένταχτοι, είμαστε ελεύθερα πνεύματα. Αν η κυρία Ζωή, ή οποιαδήποτε κυρία Ζωή Χαλιδιά, εκνευρίζεται να κάτσει σπίτι της, επαναλαμβάνω. Όχι στον Ναό Δημοκρατίας. Να μου περιδιαβαίνει με ύφος και το καταγγείλει με μαγκιά, αγυρίσω. Τι θα μου πει, να μου πει. Τι θα μου πει.
Αλλά έχει χάρη, ήμασταν εδώ μας, και είναι γυναίκα. Ξέρω κι εγώ λαϊκά. Ξέρω κι εγώ τη γλώσσα του πεζοδρομίου και πολύ καλά μάλιστα. Γιατί δεν είμαι παιδί του Κολουνακίου, είμαι παιδί της Σάρτας. Αυτά για την συνεργάτη του Τσίπρα και να πω και ευχαριστώ στον πρόεδρο να τη χαίρετε. Και αν συνεχίσει έτσι θα πάει πολύ καλά μάλιστα. Εγώ καμάρωνα Κωνσταντίνα μου Σαγίθικος και πάρνει πίσω από τον πρόεδρο στην Κεφαλονιά. Εγώ καμάρωνα με την αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Έπιασε ο φάκος, πήγαν. Ενδεχομένως έμαθα αργότερα ότι έκανε μήνυση. Λάμπρο, μας ακούς? Ναι. Ας παρέμβει, μπορεί να παρέμβει. Σε λίγο θα έρθουν οι αγρότες. Ναι, πήγαν εκεί σου είπα τώρα πριν από λίγο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με το, ναι, που τελείωσε τέτοια. Με το μετρό πήγανε. Α. Όλες πήγαν εκεί κοντά στους, στην πλατεία. Είδαμε βάση. Και την κυρία Λέκα Παπαρίγα, ναι, ήταν και ο κύριος Κουτσούμπας. Είναι, ναι, και ο κύριος Κουτσούμπας. Είχαμε λοιπόν, τι είχαμε εδώ. Μιλήσαμε είχαμε με τον κύριο Πρημικύρη. Ναι, είχαμε και ψηφοφορίες. Ναι. Αφορούσε μία τον Πάνο Καμένο, δύο, ναι, μάλλον. Με το, στην κόντρα συνεχίζεται με τον Άδωνη για άρση ασυλίας. Ναι. Του Άδωνη, του Πάνο Καμένου. Από... Και του κυρίου Καμένου. Ναι. Ναι. Άδωνης και Πρωτοσάλτε ο δημοσιογράφος. Ψήφισε κατά η Βουλή, δεν ήρθε η ασυλία του Πάνου του Πάνου Καμένου, ναι, όπως ούτε του βουλευτή του Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αναστασιάδη, ναι, ο οποίος εκεί τα έβαλε με δύο γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες είναι δύο σε ένα, και τους είπε ότι δεν μπορείτε κύριε να κάνετε υπαγωγή στο άρθρο 99 πριν εξοφλήσετε τους τέτοιους, και το κάνανε μήνυση του ανθρώπου και ζητάνε μάλιστα οι δύο εταιρείες, ζητάνε μάλιστα να έρθει η ασυλία του. Δεν ψήφισε η Βουλή της ασυλίας του. Αυτά τα γεγονότα. Λέω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ σήμερα, ειλικρινά. Είχα περάσει μια πολύ όμορφη μέρα. Είχα πάρα πολύ ωραία παραπολιτικά να σου πω. Τρέμω ολόκληρος. Δεν περίμενα δηλαδή, αν μη τι άλλο, να σου πω κάτι. Δύο φορές ασχολήθηκα με το ΣΥΡΙΖΑ, με έφερε μοίρα. Όταν είχα γράψει για τους ανθρώπους του Προέδρου, κάποια ρουσφετάκια εντός εκτός εισαγωγικών η λέξη που είχαν φέρει εδώ το κόμμα για να τους στηρίξω σε αυτή τη νέα τους προσπάθεια. Γιατί άλλο να είσαι 4% και άλλο 27% θέλεις ανθρώπους. Ναι. Τώρα ήρθα να γράψω για κάποιες κυρίες στελεχών εδώ που τις έβαλαν στα γραφεία βουλευτών, mm-hmm, και έπεσαν επάνω. Γράφω για όλα τα κόμματα 8 χρόνια εδώ στη Βουλή. Δεν είχα ποτέ κρούση από κανέναν. Με το που έγραψα δύο φορές για το ΣΥΡΙΖΑ, μία τώρα με την κυρία που τόλμησα να τη ρωτήσω για την τσάντα και μία για εκείνο το τέτοιο, δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Ας μαζευτούν λιγάκι, γιατί είπαμε εκτινοβολία, όταν είσαι πολύ κοντά σε καίει, όταν είσαι στη μέση σε βοηθάει και όταν είσαι μακριά δεν σου κάνει τίποτα. Εγώ δεν το είπα αυτό, ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ας παίρνουν μάθημα από τους παλιούς τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού δηλαδή, πώς συμπεριφέρονται και δεν επιτρέπεται ένα κορίτσι της, που έχει μια κουλτούρα και μια υποδομή και είναι δίπλα σε έναν πρόεδρο, να συμπεριφέρει κατά τον τρόπο και να κάνει σαν τρελή μέσω διαδρόμου του κοινοβουλίου. Λυπάμαι, αλλά η εικόνα ήταν αυτή. Λυπάμαι. Μάλιστα. Για την κυρία. Λάμπρο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα. Θα μιλήσουμε ξανά σε λίγο. Γεια σας, γεια σας. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Μας ακούει ο Πέτρος. Πέτρο. Ναι, Κωνσταντίνα. Συνεχίζονται, Κωνσταντίνα, οι ομιλίες εδώ από το βήμα της μικροφωνικής εγκατάστασης. Πολλοί αγρότες από όλα τα μπλόκα της Αθήνας, αλλά και μέλη ομοσπονδιών, καθώς και αντιπροσωπείες πολιτικών σχημάτων, όπως της Ανταρσία και του Σχεδίου Β, έχουν ανέβει στο βήμα και έχουν πάρει το λόγο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες στις τοποθετήσεις όλων. Έχουν να κάνουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, με την διπλή φορολόγηση που επιβάλλεται στους αγρότες, καθώς και με την ισχυρή πεποίθηση που έχουν εκφράσει μέχρι στιγμής όλοι οι ομιλητές, πώς η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο βίαιης αρπαγής της αγροτικής παραγωγής με σκοπό, Κωνσταντίνα, την παράδοσή του στα μονοπόλια. Να σου πω ότι ήδη έχει ενσωματωθεί εδώ στους αγρότες και το μπλοκ του ΠΑΜΕ, το οποίο έκανε την προσυγκέντρωσή του στην πλατεία Ομονία, στην οδό Καματερού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στην πλατεία Βάθη. Φυσικά, με το σύνολο των διαδηλωτών να φτάνει περίπου τις 2.500 αυτήν την ώρα που μιλάμε, ενώ επιβεβαιώνεται πλέον ότι δεν αναμένονται άλλα μπλόκα. Όσοι ήταν να συμμετάσχουν και να παρευρεθούν στο σημερινό συλλαλητήριο βρίσκονται ήδη εδώ και βρισκόμαστε σε αναμονή της ολοκλήρωσης των ομιλιών προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία προς την Βουλή. Πριν λίγο μάλιστα ο συντονιστής εδώ των ομιλιών που διεξάγονται ζήτησε να είναι πιο σύντομοι ομιλητές προκειμένου ως το δυνατόν γρηγορότερα να ξεκινήσει η πορεία. Μάλιστα. Πέτρο, να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο και μιλάμε σε πολύ λίγο μαζί σου. Με στόχο να σας εξουδώσουν σε όλων των μεγάλων συμφερόντων που θέλουν να επενδύσουν στη γη σας. Και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ευαίσθητοι βιώνουν την ίδια κατάσταση.
Και εμείς αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τη δουλειά μας. Παλεύουμε καθημερινά για την ύπαρξή μας, για το μεροκάματο, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Ενάντια στα μονοπόλια που σε περίοδο κρίσης γίνονται αδίστακτα. Θέλουν να μας εκτοπίσουν και στη θέση των μικρών μεσαιών μας να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Ο στόχος τους είναι ίδιο με εσάς τους αγρότες. Χιλιάδες από τα προσκομμούντες που υπάρχουν στην Ελλάδα πρέπει να καταστραφούν. Είμαστε λοιπόν μαζί στο διαδίκτυο των ίδιων αντίπολων. Αυτούς θα λένε επιχειρηματίες. Είναι οι ίδιοι που πληρώνουν για τους χιλιάδες ευρώ που χρωστάμε στο ταμείο ότι δεν νοείται σήμερα επαγγελματίας που να μην μπορεί να πληρώσει το ταμείο. Για τον λόγο αυτό προχωράνε σχεδιασμένα και επιθετικά σε όλους τους κλάδους, με όλους τους τρόπους. Στην κατάσταση αυτή που έχουν διαμορφώσει απαντάμε αγωνιστικά. Απαντάμε με κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες μαζί με τους εργάτες, μαζί με εσάς τους αγρότες, στην επαρχία, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά μας. Ο δρόμος για αυτός για μας είναι μονόδρομος. Ξέρουμε πως καλύτερες μέρες δεν πρόκειται να έρθουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μονοπόλια στην εξουσία. Έδωσε ο μύθος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας που θα στηρίξει τις πιο φτωχές χώρες και θα αποτελεί την τεράστια αγορά εκατομμυρίων καταναλωτών. Ξέρουμε καλά πως όπως η ανάπτυξή τους τα προηγούμενα χρόνια ωφέλησε τα μονοπόλια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και σήμερα όποια ανάπτυξη και να έρθει, όπως διαφημίζουν, πάλι τους ίδιους θα ενισχύσει. Καμιά αυταπάτη λοιπόν, όλα είναι ψέματα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνεχίστε αγωνιστικά. Ψηλά το κεφάλι, δεν είστε μόνοι σας. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας. Συμπαρασκευόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. Καλούμε όλους τους απασχολούμενους επαγγελματίες και μικρούς εφόρους να στηρίξουν αυτόν τον ίδιο αγώνα. Παραβρίσκεται η Ομοσπονδία εργαζομένων κοστοϊφαντουργίας Δέρμα. Επίσης, ο Σύλλογος Ιλιακίδα μας άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλούμε το Κάμψη Χριστό από τον πλόκο της Πέλα. Καταρχήν ψηλά το κεφάλι, δεν είμαστε κλάφτες. Έτσι όπως μας αποκαλεί ο υπουργός μας, ο οποίος βρίσκεται εδώ στον άκτο όροφο. Αν δεν ήταν αυτοί, αν είχαν δώσει λύση στα προβλήματα εδώ και χρόνια, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ πέρα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Αποφασίζουνε για μας χωρίς εμάς. Κάποιοι αποφασίζουν για τη δικιά μας τη ζωή, όπως αποφασίσαν τα προηγούμενα χρόνια για κάποιους άλλους. Αφήσαν τελευταίους εμάς. Είμαστε το τελευταίο κάστρο που έμεινε σε αυτή τη χώρα. Αν πέσουμε κι εμείς, θα πέσει όλη η Ελλάδα. Και αυτό να το βάλετε κάτω σας. Από πού να ξεκινήσω, γιατί τα λιωμό δεν έχουν τα προβλήματα. Από το κόστος παραγωγής, από τις πιστολιές και τις όγκες που τρώνε από τους εμπόρους και τους βιομηχάνους, από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς τους δικούς μας, που το Υπουργείο τους έχει υπό την προστασία του, που δεν τους έχει βάλει χέρι τόσα χρόνια και πριν τα Χριστούγεννα τους έδωσε και αναστολή. Να ξεκινήσω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βγάζαν τον κάθε ανίδεο να μιλήσει για αγροτικά θέματα και λέγανε ότι φοροδιαφεύγουμε και ότι έχουμε πλαστά τιμολόγια. Από πού, αλλά θέλω από εσά ψηλά πάλι, γιατί να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Μόλις αρχίσαμε. Και ένα τελευταίο, το τρακτέρ δεν είναι για να κλείνει δρόμους. Όταν χρειαστεί ανατρέπει νόμους.
κινητοποιήσεις των αγροτών που παίρνουν τα τρακτέρ, τα μηχανήματα στους δρόμους, στις πλατείες των χωριών, δίνοντας μια ακόμη σκληρή μάχη ενάντια αυτή αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των αγροτών και τα νέα μέτρα της νέας ΚΑΠ, η κατάσταση των μικροεμεσαίας αγροτιάς με βορμούς και δραματικούς ρυθμούς. Ο αγώνας των φτωχών αγροτών είναι και αγώνας ολόκληρης της εργατικής τάξης. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η μεσαία αγροτιά, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να αναπτύξουμε κοινούς στόχους και αλληλεγγύη. Ναι. Η αιτία των προβλημάτων είναι κοινή. Οι αγώνας πρέπει να πετύχουν την υποστήριξη του ενός με τους άλλους. Η παρελήνια αποσχολία του αγροτομέου μαζί με την παρελήνια αποσχολία των ιδιωτικών έχουν κηρύξει σήμερα. Πάμε στον Ανδρέα Αντίνη. Ανδρέα, μας ακούς? Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, Ανδρέα. Προσπάθησε λίγο ακόμα. Εντάξει, Ανδρέα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είμαστε στην πλατεία Βάθης, εδώ που είναι σε εξέλιξη το Παναγωτικό Συλλαλητήριο. Πριν από λίγο λοιπόν, ακριβώς μπροστά από την εξέδρα όπου γίνονται οι ομιλίες και βρίσκονται οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις, αγρότες κάψανε και μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε λοιπόν ότι είναι γύρω στις 2.000 οι συγκεντρωμένοι που βρίσκονται στην πλατεία Βάθης. Και στο βήμα ανεβαίνουν αγρότες και διάφοροι άλλοι φορείς οι οποίοι απευθύνουν χαιρετισμό και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συγκεντρωμένους εδώ πέρα. Μάλιστα, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Πέτρος Σιδερέας. Πέτρο. Κωνσταντίνα, πραγματικά δεν υπάρχουν πολλά. Εγώ κράτησα ένα σύνθημα. Μόλις το τρακτέρ δεν είναι για να κλείνει δρόμους, όταν χρειαστεί ανατρέπει νόμους. Είμαστε ακριβώς το τελευταίο κάστρο. Αν πέσουμε εμείς, θα πέσει όλη η Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι. Αλλά και είπανε ότι μόλις αρχίσανε κιόλας. Πέτρο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις τους, έτσι. Ναι, σίγουρα. Έχουν έναν έτσι κλιμακούμενο χαρακτήρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Αυτό λένε και οι ίδιοι. Η αίσθηση που εγώ αποκομίζω είναι ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα και πιο βασικά ακόμα το σημερινό παναγροτικό συλλαλητήρια. Μένει φυσικά να το δούμε αυτό να αποδεικνύεται και στην πράξη. Ωστόσο, όλος ο κόσμος που έχει έρθει εδώ δείχνει αρκετά αποφασισμένος. Θεωρούν οι αγρότες ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος για αυτούς, ότι το τελευταίο τους χαρτί είναι αυτό της οργανωμένης αντίδρασης σε όλους αυτούς τους νόμους που προωθούνται από την κυβέρνηση, τους οποίους οι ίδιοι τους χαρακτηρίζουν αντιαγροτικούς. Βρίσκουν ιδιωτελή συμφέροντα πίσω από τους νόμους αυτούς. Θεωρούν ότι εξυπηρετούν τα μονοπόλια και ότι στοχεύουν επί της ουσίας στην εξόντωση κάθε μικρομεσαίου αγρότη. Η πεποίθησή τους είναι άλλωστε ότι αν δεν αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά, δεν θα υπάρχει μικρομεσαίος αγρότης ο οποίος θα μπορέσει να επιβιώσει. Κατά τα άλλα, Κωνσταντίνα, δεν έχουν αλλάξει και πολλά την τελευταία μία ώρα. Συνεχίζουν οι ομιλίες, όπως ακούτε και εσείς από τον ήχο μας, από την εξέδρα που έχει στηθεί εδώ στην πλατεία Βάθη. Νωρίτερα είχαμε και τον Μουσικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, ο οποίος συνέδραμε με κάποια τραγούδια στη σημερινή κινητοποίηση και τους ευχαρίστησαν θερμά οι αγρότες για την συνεισφορά τους αυτή, ενώ το παρόν σήμερα σε ένδειξη της παράστασης δίνει και ο Φοιτητικός Σύλλογος του Γεωπονικού. Έχει μια σημασία να το πούμε και αυτό, καθότι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο ουσιαστικά που άπτεται άμεσα της αγροτιάς. Επομένως, νομίζω ότι η τοποθέτησή του και δίπλα στους αγρότες τα αιτήματά τους έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Μάλιστα. Να πω μόνο, Κωνσταντίνα, ότι στο σημείο βρίσκεται αντιπροσωπεία και του Ανταρσία αλλά και
του σχεδίου Β, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και του Κομμουνιστικού Κόμματος φυσικά, όπου, του οποίου ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας, έχει δώσει το παρόν, μαζί με περίπου 600 με 700 διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, οι οποίοι βρίσκονται στην πλατεία Βάθη εδώ και λίγο περισσότερο από μία ώρα, κινούμενοι από την πλατεία Ομονίας, στην οποία είχαν την προσυγκέντρωσή τους νωρίτερα σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο. Αντιπροσωπεία απενεργών Κρήτης, Πρίαμος, Ιερών, Ιερονιμάκης. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΣΔΕ. Καλούμε τον Τωσίδη Κώστα από το Σωματείο Κοκακόλα Θεσσαλονίκη. Συνάδελφοι εργαζόμενοι της ΕΕ, αγωνιστικό χαιρετισμό των απεργών του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε Θεσσαλονίκης, που σήμερα συμπληρώνουν 5 μήνες συνεχούς απεργίας και αγωνίζονται για την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Εμείς οι εργαζόμενοι της Coca-Cola, παιδιά, αδέρφια ή εγγόνια αγροτών οι ίδιοι, γνωρίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγροτιά και βρισκόμαστε δίπλα στο δίκαιο αγώνα σας. Όλοι οι αγώνες των λαϊκών στρωμάτων σε μια κοινωνία είναι δίκαιοι και γι' αυτό αξίζουν τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας. Η κυβέρνηση και οι διευθύνσεις πατρώνες έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στο κύμα της οικονομικής καταστροφής, της φτώχειας και της αθλειότητας. Απέναντι σε αυτή την πολιτική που την εκμεταλλεύονται οι εργοδότες, οι έμποροι και οι μεσάζοντες, πρέπει να συνεχίσουν οι ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Μόνο με την οργάνωση και την μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Πάμε, μπορούμε να τους κερδίσουμε. Η απεργή της Coca-Cola 3Ε μαζί με την Ομοσπονδία μας, την Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Θεαλωμένων Ποτών, έχουμε καλέσει τον κόσμο να κάνει μποϊκοτάζ στα προϊόντα της Coca-Cola για να λειτουργήσει στο εργοστάσιο. Και ο αγώνας μας αυτός δίνεται με μεγάλη επιτυχία. Η Coca-Cola πιέζεται γιατί πέφτουν τα κέρδη της και αυτοί οι συνάδελφοι έχουν για Θεό τους το κέρδος. Δίπλα μας από την πρώτη στιγμή βρίσκεται το ΠΑΜΕ, το οποίο στηρίζει τον αγώνα μας με όλες τις δυνάμεις, ενώ έχει αναλάβει και την διεθνοποίηση του αγώνα μας. Ο λαός των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας έχει πάρει το μήνυμα και συμμετέχει ενεργά στο μποϊκοτάζ. Τα στοιχεία που έχουμε μιλούν για μεγάλη πτώση των πωλήσεων της Coca-Cola σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια απόδειξη ότι όταν οι αγώνες δίνονται από κοινού, φέρνουν αποτελέσματα. Και τα θετικά αποτελέσματα για μας δεν θα αργήσουν να έρθουν, εάν συνεχιστεί η αλληλεγγύη του λαού μας, που είναι ειλικρινά συγκινητική. Και σας ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτικές που γεννούν ανεργία και ανέργεια στις πόλεις και φτώχεια, μετανάστευση και ρήμωση στην ελληνική Ήπειρο. Όλοι ενωμένοι για να μην περάσει η βαρβαρότητα νέων μέτρων εις βάρος του ελληνικού λαού. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Καλούς αγώνες. Παραβρίσκεται αντιπροσωπεία της Κοινωνικής Συμφωνίας. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΟΗ. Αγροτικός Συνεδρισμός Μανιακίου Φλόρινας. Καλούμε τον συνάδελφο Γιάννη Βάντο από τον μπλόκο του Κάστρου. Συνάδελφοι, να ξέρετε ότι είμαστε κομπάρσοι σε ένα πολύ καλωστημένο παιχνίδι. Όταν σε μία χώρα ανεβάζει την ενέργεια εκεί την ανεβάζει. Όταν σκόβνε την αγροτική τράπεζα σε ένα βράδυ. Όταν σου δίνει ένα δεδαλώδης φορολογικό, αυτό το κοκτέιλ από τα τρία πράγματα, ενέργεια, ρευστότητα και φορολογικό, επειδή τα έχουν κάνει και σε άλλες χώρες,
ξέρετε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Δεν θα έχουμε, ρε παιδιά, πετρέλαιο να οργώσουν ο Μάικες Ταράτα. Αυτήν που κυβερνών, να ξέρετε ότι το έχουν διαβάσει πολύ καλά το μάθημα. Το έχουν ξανακάνει και σε άλλες χώρες και θέλει να μας φέρνει και εμάς εξαφλίωση. Όσο περισσότερο έναν άνθρωπο που πατάς οικονομικά, τον εξαφλιώνεις οικονομικά, τόσο πιο πολύ καμπουριάζεται στο κλουβί. Φοβάται να μιλήσει. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να μας λιώσουν, να μας εξαφλιώσουν οικονομικά και με ένα ξεροκόμματο, με ένα ποτήρι νερό στα παιδιά της Ουγκάντας, νομίζουν ότι είναι η θεία του. Δεν ξέρουν όμως με ποιους έχουν να κάνουν αυτά τα ρεμάλια. Αυτοί είναι οι κύριοι που λένε ότι πρέπει να ψάχνουν μέσα στους κάδους των σκουπιδιών για να βρούμε να δάμε. Αυτοί που βάζουν το πι τρεις γενιές πίσω, ότι εμείς έχουμε αμάξει και άλλοι δεν έχουμε. Όταν συγκατεβάζετε τόσο πολύ το βιωτικό επίπεδο, στο κάνει για ένα λόγο. Για όταν θα δώσετε μια ρόδα όπως είναι στην Αίγυπτο και να τσουλάς, να τους λες ευχαριστώ σε αυτούς κυρίους τον έκτο. Να ξέρετε όμως ότι αυτοί οι κύριοι οι τελευταίοι θα σκύψουν το κεφάλι. Γιατί έχουν αξιοπρέπεια και δεν υπάρχει ποτέ υπάλληλοι σε κανένα. Γιατί δεν έχουν σκύψει σε κανένα το κεφάλι, είναι οι αγρότες. Γιατί ένας μπορεί να μην είναι αγρότης, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να έχει στην ζωή είναι να μην έχει τράπεζα, να έχει αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει σε κανένα λογαριασμό αν θα πάρει στη δουλειά ή αν δεν θα πάρει. Ξέρεις τι πάει να πει αξιοπρέπεια αυτός ο βαλτός, αυτός ο δωτός. Αυτός που μας είπε προχθές να ψάχνουν τους κάδους των σκουπιδιών. Προσέξτε, όσο περισσότερο μας εξαθλιώσουν οικονομικά, σας τα ξαναλέω με αυτά τα τρία πράγματα. Χωρίς ενέργεια, χωρίς χρήματα και με αυτό το φορολογικό προσπαθούν ουσιαστικά να μας λιώσουν. Να μην μας ξαναμαζάξουν λίγο. Με μερικούς συνοπτών να καταφέρουν. Να ξέρετε ότι με πολλούς συναδέλφους που χάθηκαν στον δρόμο προσπάθουν να μας εξαφλιώσουν. Από το 2008, με αυτούς που μας βάζουν τρικλοφοριές, μετά με το 10, μετά πέρυσι με τον ευχαριστώ στον κύριο Σαμαρά. Και εμείς ήμασταν συναπέξεις συνέχεια γιατί μας λέγανε γραφικούς ότι ουσιαστικά εμείς το μόνο που θέλουν είναι το χωράφι και τίποτα άλλο. Συνάδελφοι, πρέπει να πονηρευτούν σαν αυτούς. Με λίγα λόγια, όσο και έξυπνοι να μπορείς να πει ότι θα με αυτά τα τρία τερτίπια θα μας πατήσουν στο λαιμό, να ξέρω ότι οι αγρότες, αντί να μας ανατρέψουν, θα τους ανατρέψουμε. Σας ευχαριστώ. Ανδρέα, μας ακούς? Συνάδελφοι αγρότες! Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο! Κωνσταντίνα, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, Πέτρο, ναι. Συνεχίζουμε να ακούμε λοιπόν τις ομιλίες οι οποίες κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με σκοπό να επεξηγήσουν αν θέλεις στους παρεμπισκομένους, αν και νομίζω ότι πλήρως θα έχουν καταλάβει περισσότεροι από αυτούς το σχέδιο το οποίο θεωρούν ότι έχει στα χαριά της η κυβέρνηση προκειμένου να επιτύχει την εξαφλίωση των αγροτών, διότι οι αγρότες, Κωνσταντίνα, εμένουν σε αυτό, θεωρούν ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσής τους με ιδιωτελή συμφέροντα να κρύβονται από πίσω και διατείνονται σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους είτε με τη μορφή τη σημερινή είτε με άλλες μορφές όπως έχουμε δει παλιότερα, άρρωστε νωρίτερα έγινε και λόγος όπως είπες και εσύ για το τρακτέρ και για την διπλή χρηστική αξία που μπορεί αυτά να έχουν τόσο της καλλιέργειας και της αγροτικής παραγωγής όσο και της ανατροπής νόμων όπως είπαν χαρακτηριστικά. Έτσι και θεωρούν, Πέτρο, ότι είναι κομπάρση σε ένα πολύ καλωστημένο παιχνίδι. Ακριβώς ο προηγούμενος ομιλητής ακριβώς αυτό είπε, ότι τα έχουμε δει είπε, να εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες. Αυτά μίλησε για ένα τρίπτυχο έτσι αφαίρεση ουσιαστικά της πρόσβασης στην ενέργεια, στο πετρέλαιο δηλαδή, στα χρήματα και το καταστροφικό και η επιβολή αυτού του καταστροφικού φορολογικού σχεδίου για τους ίδιους. Θεωρούν ότι το τρίπτυχο αυτό
έχει καταρριστεί έτσι ώστε η μαθηματική ακρίβεια να τους οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση και συνεχίζουν να διατείνονται σε όλους τους τόνους ότι θα αντιταχθούν και θα αντισταθούν στις εξελίξεις αυτές. Μάλιστα. Πέτρο, να πούμε πως υπάρχουν και μπλόκα στην Πελοπόννησο. Αποκλεισμένοι από αγρότες της Λακωνίας είναι για δεύτερη μέρα η εφορία Σπάρτης. Στο δικό δίκτυο του νομού Λακωνίας έχουν αναπτυχθεί την τελευταία εβδομάδα 6 μπλόκα αγροτών. Επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Μονεβασιάς υπάρχουν 3 μπλόκα. Στο 10ο χιλιόμετρο Σκάλας Βλαχιώτη, στην έξοδο των Μολάων και στην Σικιά. Επίσης, οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα και κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούν ολιγόλεπτους συμβολικούς αποκλεισμούς των δρόμων, ενώ υπάρχει και διακριτική παρουσία της αστυνομίας. Πέτρο. Παρουσία αστυνομική φυσικά, Κωνσταντίνα, υπάρχει και σε όλους τους δρόμους γύρω από την πλατεία. Βάθη, περισσότεροι από αυτούς έχουν αποκλειστεί ήδη από την αστυνομία. Θα δούμε ποιο θα είναι το δρομολόγιο που θα ακολουθεί προκειμένου να καταλήξει στο τέλος η πορεία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ενώ αυτό που αναμένουμε όλοι είναι να δούμε πότε θα ξεκινήσει η πορεία αυτή με κατεύθυνση προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συμβεί αμέσως μετά το πέρας των ομιλιών. Μένει να δούμε, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, πόσοι θα είναι ακόμα οι διαδηλωτές και οι συμμετέχοντες στο σημερινό συλλαλητήριο, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο μέχρι να ξεκινήσει η πορεία προς το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, να πούμε και ότι το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο κ. Μαρούδας Ρίζος, εκτίμησε ότι αναμένεται σημαντική συμμετοχή, σαφώς πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Ο κύριος Ρίζος είπε πως στην Αθήνα θα βρεθούν αγρότες από τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία. Έρχονται ακόμη και από την Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Ρίζο, τα μπλόκα της πανελλαδικής κινητοποίησης υπολογίζονται σε περίπου 40 σε όλη την Ελλάδα. Πέτρο, μας ακούς? Ναι, σ' ακούω, Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε φυσικό ήχο για να δούμε εικόνα. Βεβαίως. Από καθαρίστριες, φύλακες στα σχολεία, εκπαιδευτικούς, για να φτάσει μόνο το 2014 τις 15.000 απολύσεις. Το ίδιο και η βιομήχανη που απολύει ο Σορεδόν, εργαζόμενος χωρίς να δίνω λογαριασμό και τζάπη σε κανένα. Εμείς λέμε που οι επιχειρηματίες και το κράτος βάζουν λυπίδι στους μισθούς και στις συντάξεις. Εμείς φταίμε που η υγεία, η παιδεία, το νερό, το ρεύμα, οι συγκοινωνίες γίνονται όλο και πιο ακριβά, απλησίαστα για τα λαϊκά στρώματα, γιατί πέρασαν ακόμα χειρότερα, γιατί περνούν ακόμα περισσότερο στα χέρια των επιχειρηματιών, ενώ έπρεπε να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες για τον λαό. Όχι. Δεν φταίνε οι φτωχοί αγρότες, ούτε οι εργάτες, ούτε οι υπάλληλοι, ούτε οι επαγγελματίες, οι μικρόπουλοι. Αυτοί που κυβερνούν φταίνε, οι οποίοι για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα και τα σχέδια της πρωτοκρατίας επιτίθεται με λύσα στη φορολογία. Παίρνουν από τους φτωχούς για να δίνουν στους πλούσιους. Για άλλους εμάς βάζουν φόρους και γαράτσα για τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους, τους υποκλειστές, τους τραπεζίτες προσφέρουν συνεχώς απαλλαγές και προνόμια. Καλύπτουν και το δικό μας, καλύπτουν από το δικό μας στέρμα τις ζημιές όταν ξεσπάει η κρίση. Ξέρουμε ότι με τα νέα μέτρα και συνολικά τις προσαρμογές της ΚΑΠ επιταχύνεται η συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια, ενώ για τους πολλούς αγροτοπαραγωγούς επιφυλάσσεται το ξεκλήρισμα και η ανεργία.
με τα νέα μέτρα και συνολικά τις προσαρμογές στη νέα κοινή αγροτική πολιτική επιταχύνεται η συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια, ενώ για πολλούς αγροτοπαραγωγούς επιφυλάσσεται η ανεργία μέσα από το ξεκλήρισμα. Αυτή η πολιτική έχει καταστρέψει πάνω από το 50% των μικρομεσαίων αγροτών. Δεν έχουν να πληρώσουν τις εισφορές στο ΛΟΓΑ. Μόλις πριν από λίγο ήμασταν αντιπροσωπεία στο ΛΟΓΑ και απαιτήσαμε να μην υπάρξει κανένας αγρότης ανασφάλιστος. Κανένα παιδί αγροτών ανασφάλιστο. Κανένα παιδί αγροτών, κανένας αγρότης ορίζοντα. Να στήσουμε αυτή την πολιτική φίλη που μας έχουν και την εγκυμοσύνη και τη γέλα των γενικών μας καρδιών. Πέτρο, Πέτρο, καλησπέρα. Είμαι η Κατερίνα Νινιού. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Να σου πω, με ποιον μιλάγες τώρα, ποιος μιλάει τώρα? Μιλάει ο κύριος Μπουτάς. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Έχουν ανέβει 300 άτομα. Δεν μίλαγα με την Κωνσταντίνα. Είμαστε στον αέρα. Βλέπουμε, ακούμε την ομιλία του κύριου Μπούτα. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Μπούτας, έτσι. Μ' ακούς? Δεν σε ακούω, Κατερίνα μου. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο μιλητής, διότι μιλούσα στον αέρα μας ήδη εκείνη την ώρα, επομένως δεν ήταν δυνατόν να ακούσω και το όνομά του. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς θα ακούσουμε λίγο ακόμα. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Μπούτας, από τη φωνή τουλάχιστον. Θες να μας πεις κάτι άλλο? Να σας πω, αν θέλεις, δύο λόγια για ένα κείμενο που μοιράζει η Λαϊκή Αντίσταση, αριστερή, αντιεμπεραλιστική συνεργασία. Να διαβάσουμε τα 5-6 σημεία τα οποία συνοψίζουν την τοποθέτησή τους. Άμεση απαλλαγή από φορολογία των φτωχομεσαίων αγροτών. Όχι στην τήρηση βιβλίων από μικρούς και μεσαίους αγρότες. Όχι στις κοινοτικές επιδοτήσεις που υποσκάπτουν το μέλλον της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Καθορισμός τιμών αγροτικών προϊόντων με βάση το κόστος παραγωγής. Χρηματοδότηση της αγροτιάς για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Κάτω η αγροτοκτόνα ΚΑΠ. Όχι στις αποφάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, είναι οι θέσεις της Λαϊκής Αντίστασης, αριστερή αντιμπεραλιστική συνεργασία. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγα ακόμα την ομιλία του κύριου Μπούτα. Που πήρε το δημόσιο, δικάστηκα από 10 μέχρι 18 μήνες φυλακή με αναστολή. Το επόμενο βήμα είναι πίσω από τα κάγκελα. Σε λίγες μέρες, και μάλιστα το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων που μας το παρουσίασαν ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και μας το είπε και ο κύριος Ζαφτάρης όταν τον επισκεφτήκαμε, προβλέπει το εξής. Σε 2 χρόνια να εξοπλιστεί το δάνειο. Αν δεν μπορεί κάποιος σε 2 χρόνια, πάει να κάνει ρύθμιση για 5 ή 7 χρόνια. Εάν δεν μπορεί να το πληρώσει από τα έσοδα, το χωράφι του βγαίνει στο ενίκιο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν το ενίκιο που επιτυχάνει δεν ανταποκρίνεται στη δόση, τότε το χωράφι βγαίνει σε πληστηριασμό. Φτιάξαν νόμο που θα κατάσχουν τα χωράφια και μας το παρουσιάζουν ότι είναι νόμος για να γλιτώσουμε από αυτήν, από τα χρέη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κύριος Τουρνάρας, η Ευρωτρόικα,
και η κυβέρνηση αποφάσισαν να μας φορολογήσουν. Χύθηκε πολύ μιλάνη και υπόθηκαν πολλά πράγματα για αυτό το πράγμα. Και πράγματα καλά από αυτούς η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη. Δεν καταλάβαμε τι λέει. Στηρίζει το αίτημά μας για 40.000 τζίρο ή 5.000 για κάθε παιδί αφορολόγητο. Στηρίζει 20.000 αφορολόγητο καθαρό ή 5.000 για κάθε παιδί. Ο Στορλάρας και η κυβέρνηση μας βάζουν φόρο 13% από το πρώτο ευρώ. Μάλιστα, μας χαρακτηρίζουν και επιτιδευματίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από 5 χρόνια, 3 χρόνια είναι για όλους. Για μας το πήγαν 5 χρόνια. Θα πληρώνουμε τέλος επιτιδευματία, 650 ευρώ το χρόνο. Ποιος θα μπορέσει με αυτή την πολιτική, με αυτή την ακρίβεια στα μέσα και εμβόλια, με αυτές τις τιμές, με τη μείωση των ενισχύσεων από τη νέα ΚΑΠ που θα φτάνει και το 50% και το 60%, ποιος θα μπορεί να πληρώσει και φόρο από πάνω? Άρα λοιπόν είναι βέβαιος ο θάνατος των μικρομεσαίων αγρότων. Αλλά αλήθεια, και τέθηκε το ερώτημα, αυτός ο φτωχός αγρότης που δεν έχει να πληρώσει, τι θα γίνει? Θα το χαρίσει η φορεία? Θα το χαρίσει το κράτος που υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα της πρωτοκρατίας? Ή θα γίνει αυτό που γίνεται και τώρα με τους αγρότες με τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή πληστηριασμοί χωραφιών και σπιτιών γιατί δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε το φόρο? Είναι σίγουρο ότι εκεί θα μας πηγαίνουν. Βέβαια, το επιχείρημά τους ότι εσείς έχετε ένα αυτοκίνητο, γιατί να μην πληρώσετε όταν για τεκμήρια διαβίωσης, γιατί προβλέπετε το εξής? Και μέσα να πούμε από την καλλιέργεια, από τη στιγμή που έχουμε ένα σπίτι και έχουμε και ένα αυτοκίνητο, πρέπει να φορολογηθούμε με βάση τα κριτήρια διαβίωσης, που σημαίνει ένα 2.500. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού το πηγαίνουμε. Επειδή έγινε πολλή κουβέντα και στην αρχή τα παπαγαλάκια λέγανε δεν θέλουν οι αγρότες στα βιβλία, δεν θέλουν οι αγρότες να φορολογηθούν ενώ φορολογούνται οι άνεργοι, οι εργάτες, οι άλλοι. Εμείς απαντάμε. Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε να φορολογηθούμε. Ήδη φορολογούμε. Αλλά πρέπει το ίδιο είναι και να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε να είναι να υπάρξει προοδευτική φορολογία σε αυτούς που έχουν. Γιατί υπάρχουν και αγρότες που έχουν, που είναι μεγαλοαγρότες κλπ. Όπως το ίδιο ζητάμε για τον εργάτη, ζητάμε για τον αυτοπασχολούμενο, ζητάμε για τον άνεργο. Επίσης παρακολουθούμε το εξής πράγμα. Να προβάλλουν ένα αίτημα. Φτηνό πετρέλαιο. Βεβαίως, απαιτούμε πετρέλαιο αφορολόγητο. Όταν βάλαμε το ζήτημα στον κύριο Τσαφτάρη και είπαμε ότι οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο, εμάς γιατί δεν μας δίνετε? Μας είπε, οι εφοπλιστές λέει, θα πάτε καράβια να τα φουλάρουν αλλού, στην Ιταλία, στην Αγγλία, άμα δεν τους δώσουν φτηνό πετρέλαιο. Ακούτε τώρα επιχειρήματα. Επίσης,
ζητάμε την κατάργηση του ΦΠΑ. Ούτε να πληρώνουμε ΦΠΑ, ούτε να εισπράττουμε ΦΠΑ. Πρέπει να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις, οι δικογραφίες. Έρχονται η μία κοντά την άλλη. Στους προέδρους των ομοσπονδιών μας έρχονται στα δικαστήρια για ηθική αυτοργή. Ότι παρακινήσαμε τους αγρότες και κλείσαμε τους δρόμους. Τους αγρότες τους στέλνουν για παρακόλληση κοινωνία, ενώ τα τρακτέρ ήταν στην άκρη. Μάλιστα, τελευταία μας κατηγόρησαν για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ξέρετε τι όπλα είχαμε. Όταν είχαν τα χημικά και παράγαμε τα μασούκια, κάποια παιδιά εκεί δεν άκουσαν και τράβησαν κανένα δυο τετρούλες. Και λέει ο αστυνομικός, βάζεις λίγο στο κράνος, έπεσε η πέτρα στο χέρι. Δεν πήγα στο νοσοκομείο γιατί δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Κι όμως μας πηγαίνουν να μας δικάσουν για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσπαθούν να μας κάμψουν με αυτόν τον τρόπο. Πέρασαν από εδώ Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί και ο λαός δεν έκανε πίσω. Παπάς αστυνομικός, ας μας πάρει. Εκεί θα είμαστε, θα παλεύουμε, δεν φοβόμαστε κανένα. Και θα τους ανατρέψουμε, και αυτούς και την πολιτική τους. Κοιτάξτε, ο καιρός είναι καλός. Όσοι είστε εδώ από την Αθήνα δεν γνωρίζετε, ή όσοι κατάγεστε από χωριά, γνωρίζετε. Και εμείς οι αγρότες, άμα βλέπουμε λίγο καλό καιρό, σκοτωνόμαστε να πάμε να καλλιεργήσουμε. Γιατί και μια μέρα πιο μπροστά σημαίνει καλύτερο εισόδημα, καλύτερη παραγωγή κτλ. Αλλά με τι παραδάκι να πάμε να πάρουμε το δίπασμα, το φάρμακο, να φτιάξουμε το μηχάνημα. Ακούστε τι κάνουμε. Όταν πήγε η νέα ενίσχυση, πήγε η Τράπεζα Πειραιώς και πήρε το 50% των ενισχύσεων και τώρα δεν δίνει καλλιεργητικά δάνεια. Με αποτέλεσμα, άμα δεν έχει στις μετρητές, δεν έχει ούτε σπόρο, ούτε πετρέλαιο, ούτε φυτοφάρμακο. Άρα από φέτος ξεκινάει το να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Βέβαια, σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί, πέρα από το ότι έχουμε τα αιτήματα που είναι πανελλαδικά, υπάρχουν και τα τοπικά αιτήματα, όπως στη Θεσσαλία για τον Αγγελόγο, όπως στη Μακεδονία για άλλα έργα, όπως στην Πυροπόλυσο για άλλα έργα. Χωρίς χωράφι και νερό δεν υπάρχει ζωή. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ούτε ψάρι, ούτε βατράχι. Για αυτούς που κάνουν τους οικολόγους και πάνε και καταθέτουν κατά των έργων που είναι να δώσουν νερό στον κόσμο. Και εδώ θέλουμε να καλέσουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση να αναθεωρήσει τη στάση της για τον αρχαιολόγο. Γιατί βεβαίως τα μικρά έργα τα παλεύουμε και είχα μαύρα μαλλιά και άσπρισαν 40-50 χρόνια, μιλάμε για τα μικρά χρόνια έργα. Εκεί έγινε το 40%, το 80% των έργων και τώρα έχουμε καινούργια μόδα. Και το εσύ δεν παίρνει αποφάσεις η ίδια, βάζει τα δικαστήρια να αποφασίσουν ότι θα γίνουν τα έργα. Ασκούν πολιτική τα δικαστήρια, ασκούν τα δικαστήρια. Συνάδελφοι, η κοινή αγροτική πολιτική που έρχεται δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα από το 2015. Προβλήματα που θα συνεχίσουν με
πιο μαζικό ρυθμό να φέρουμε την εκκλησία του Θεού. Έχω και εκκληστεί μέχρι τώρα γύρω στο 200.000 στην οικογένεια του Θεού 15 χρόνια. 10 χρόνια. Κάθε χρόνο φεύγουν 20.000 μικροί αγρότες. Αυτό θα μεγαλώσει. Αυτό μαζί με όλα τα άλλα θα είναι ο βραχνάς για τον αγρότη. Κοιτάξτε, σε αυτόν τον αγώνα μπήκαν νέοι άνθρωποι, άπειροι, όπως και στον περσινό αγώνα. Αλλά και τούτος ο αγώνας έχει αυτή την έκταση και καλά κάναν και βγήκαν σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα και όλοι τα αισθανόμαστε και τα καταλαβαίνουμε. Γεννάει και απεισιοδοξία, γιατί η φτώχεια λέει ότι αύριο να μιλήσει το πρόβλημα. Γεννάει και απογοήτευση. Όμως και η απογοήτευση και η απεισιοδοξία σπάνε με τη μαζικότητα του αγώνα. Σπάνε με την κοινή συμμαχία εργαζόμενων και άλλων λαϊκών στρωμάτων, όπου τα επόμενα χρόνια ο επόμενος αγώνας θα είναι ένα λαϊκό ποτάμι που θα μαζέξει μπροστά του την αντιλαϊκή πολιτική από όπου και προέρχεται, από όπου και να εφαρμόσει. Και εκεί βρίσκεται η δύναμή μας. Συνάδελφοι, η επιτροπή που έγινε, που ήταν από πέρυσι το πλόκο, αποτελείται φέτος από 40 πλόκα. Ξέρουμε βεβαίως η καρδιά, η καρδιά του μεγαλύτερου αδέλφου και είναι στη Θεσσαλία και στη συνήθεια. Δεν σημαίνει ότι γίνεται αυτό που υπάρχει συνολόγηση, υπάρχουν δυνατά εγκλήματα. Έχω ξεφυτρώσει όμως πλόκα και ανασταίνουν, προσπαθούν να αναστήσουν την παλιά γερσάση, την συντάση, οι οποίες δεν λυθήκαν. Γιατί υπάρχει και παραδάκηση μέσα από τον Δεργά. Και στείλουν πλόκα με άλλα αιτήματα. Δηλαδή, ό,τι κάναν 33 χρόνια που στηρίζαν αυτές τις πολιτικές που μας φτάσανε εδώ, το κάνω τώρα. Και έχω στήσει ένα μηχανισμό όπου ιδιαίτερα τα μεγάλα κανάλια που βγάζουν και οδηγούν την κουβέντα σε ανώδυνα μονοπάτια. Α, λέω εγώ. Ποιος δεν θέλει φτηνό πετρελαίο, κανένας, είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε μεγαλύτερος. Όλοι θέλουν φτηνό πετρέλαιο. Είναι δίκιο, δίκιο. Αλλά μόνο το φτηνό πετρέλαιο είναι, αφού φύγανε τα βιβλία, θα μας πούν ή θα μας δώσουν βήμα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι εδώ υπάρχει ξεκτήρισμα, ότι εδώ υπάρχει επίωση ενισχύσεων από την κοινή αγροτική πολιτική. Και ακούστε, βλέπω εδώ είναι και οι φίλοι μας που μας συμπαραστάθηκαν ως βουλευτές. Η κοινή αγροτική πολιτική είμαστε βαριά, βαθιά πλησμένοι, δεν γίνεται καλύτερη, γίνεται χειρότερη. Από την ώρα που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, κάθε πέρσι ήταν και καλύτερα. Κάθε φέτος είναι και χειρότερα. Άρα δεν διασυνδρώνεται, δεν καλοπίζεται, δεν μπορεί αυτοί που κάνουν κομμάτι, που μας παίρνουν και διευθυντεύουν την παραγωγή μας, να έρθουν και να μας κουνιάσουν. Και αυτή δεν είναι άλλη από τα ευρωπαϊκά μονοπόλια που καθορίζουν την κοινή αγροτική πολιτική. Ακούστε, ακούμε όλοι, όπου το γίνει στο ΜΕΑΣ, οι αγρότες είναι αυτοί που θα μας βγάλουν από την κρίση, θα τραβήξουν, θα βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. 3 εκατομμύρια στρέμματα στην χώρα μας είναι χέρσα, ακαλέσθητα,
Γιατί δεν δίνουν την ενίσχυση στην παραγωγή. Την δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο στρέμμα. Κρατάνε τα στρέμματα, αυτοί που πάγουν, τα έχουν να καλλιέργητα και παίρνουν και την ενίσχυση. Και όταν φωνάζαμε εδώ και χρόνια σύνδεση της παραγωγής με την επιδότηση, μας λέγαν, α, εσείς είστε ενέργεια σε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό τα λέτε αυτά. Βεβαίως, σε μια ένωση που είναι κεφαλαίο και εμάς μας την γνώση, ενάντια είμαστε, υπέρ είμαστε. Αν υπήρχε μια ένωση που να μας βοηθούσε, δεν θα τα λέγαμε αυτά. Προϋπόθεση για να δοθεί η επιδότηση, η ενίσχυση από το 2015 είναι να υπάρχει χέρσα γη, ακαλλιέργητη, το ποσοστό είναι 100% άτομα. Αυτές τις πολιτικές λοιπόν, αυτοί που θέλουν να αναστήσουν την παλιά γενστάση και τη δάση, αυτά στηρίζουν. Αυτά στήριζαν και αυτά κρύβουν από το λαό. Και γι' αυτό τα αγωνιστικά μπλόκα τα έχουν στην πάντα, συνάδελφοι. Υπάρχει μια μαγιά. Αυτό που φτιάχνουμε με τη Συντονιστική Επιτροπή των Πλόκων είναι μια μαγιά, η οποία πρέπει με τη δημιουργία αγροτικών συλλόγων στα χωριά, με τη δημιουργία συντονιστικής τροπών, με τη δημιουργία ομοσπονδιών στους νομούς, να αποτελέσει το κύριο αγροτικό κίνημα στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, που θα βάζει φραγμό σε αντιλαϊκούς νόμους και πολιτικές που θα διεκδικεί φιλοαγροτική πολιτική για να μπορέσουμε να μπούμε στα κουράφια και στο βουλίο μας. Τελειώνοντας, πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Φεύγοντας από εδώ, θα πάμε στα μπλόκα. Εκεί θα αποφασίσουν αυτοί που έχουν τα τρακτέρ. Μία απόφαση που πήραμε για παραπέρα κλιμάκωση σε χρόνο που είναι πιο μετά είναι ο πανελλαδικός γιορτασμός του Κιλιλέ την ημέρα του Ξυπουργού στις 9 του Μάρτη στον χώρο της Ιης. Από εκεί και πέρα, από αύριο, τα μπλόκα θα πάρουν αποφάσεις για κλιμάκωση παραπέρα του αγώνα. Τώρα να πάμε με πορεία στη Βουλή, να πούν μπροστά οι αγρότες και πίσω να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Γεια σας. Παραβρίσκεται η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων σε ΑΑ. Παραβρίσκεται και η κυριαρχία ανεξάρτητη συντονιστική αγροτών Αιγαλίας. Παραβρίσκεται το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Συνάδελφοι, να περάσει μπροστά το πανό των μπλόκων των πανελλαδικών και από πίσω να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Και στο τέλος η σύμμαχή μας. Λοιπόν, να πούμε ότι παρακολουθούμε το Πανελλαδικό Αγροτικό Συλλαλητήριο που γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Βάθης. Από αγρότες από όλη την Ελλάδα μετέβησαν στην πρωτεύουσα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων σε όσους έχουν τζίρο κάτω των 40.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Φρένο στις δικαστικές διώξεις των αγροτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία και να μην γίνει κανένας πληστηριασμός σπιτιού ή χωραφιού συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Να πούμε ότι τώρα πριν λίγο τελείωσε η ομιλία του κύριου Βαγγέλη Μπούτα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Και τώρα σιγά σιγά συγκεντρώνονται, θα μας πει εκεί και ο Ανδρέας Οντίνης, γιατί έχουμε την πορεία προς τη Βουλή, έτσι. Και... Πώς είναι τα καθημερινά που μπορούν να
Σε ακούμε λίγο πιο δυνατά, Αντρέα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν, Κατερίνα, σε καλησπέρισα και εγώ με τη σειρά μου. Να πούμε ότι ξεκίνησε αυτή τη στιγμή η πορεία προς την Βουλή. Έχουν οργανωθεί όλοι και αρχίζουν και ξεκινάει η πορεία. Ακούσαμε όπως είπες και εσύ το κύριο Κούτα πριν λίγο. Ο οποίος έγινε... Όλος ο κόσμος που ήταν εδώ τον άκουγε με μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κατευθυνόμαστε και εμείς προς την Βουλή μαζί με τους αγρότες. Να πούμε λοιπόν ότι στην πλατεία Βάθης από την οδό Καματερού έχει έρθει και η πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία θα συμπαραταχθεί μαζί τους προς την Βουλή. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα που ετοιμάζονται σιγά σιγά. Βεβαίως. Θες να μας πεις κάτι άλλο εσύ? Να πω μόνο ότι προς το παρόν είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν υπάρχει... Ωραία. Ναι, Αντρέα, μας ακούς? Έχει... έπεσε η γραμμή. Να μιλήσουμε λίγο με τον Πέτρο του Σιδερέα Ανέστη. Να πούμε... Αντρέα, μας ακούς τώρα? Πέτρο. Πέτρο! Κατερίνα, όλα είναι έτοιμα πλέον για να ξεκινήσει η πορεία με κατεύθυνση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω των οδών Μάρνη και Πατησίων, όπως έγινε και η εξαγγελία από την μικροφωνική εγκατάσταση πριν από λίγα λεπτά. Πιθανότατα να την ακούσατε και εσείς. Από τις 12.30 περίπου η ώρα, υπενθυμίζουμε, βρίσκονται συγκεντρωμένοι αγρότες στο σημείο εδώ στην πλατεία Βάθη, στο κέντρο της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για όλες αυτές τις εξελίξεις, την κυκλοφορολόγησή τους, αλλά και την δυσκολία στην οποία τους βάζουν όσον αφορά την παροχή πετρελαίου, που φυσικά στους σε χρησιμεύει ως ενέργεια για τις καλλιέργειες και για την αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα άλλο ένα πανακρατικό συλλαλητήριο, το οποίο σιγά σιγά θα πάρει και τη μορφή της πορείας μετά από την παραμονή τους εδώ στην πλατεία Βάθης και όλες αυτές τις ομιλίες τις οποίες ακούσαμε να εκφωνούνται από το βήμα της μικροφωνικής εγκατάστασης. Να πούμε, Κατερίνα, ότι στο σημείο βρίσκονται αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πληρώνοντας έναν αριθμό κοντά στις 2.500, 2.500 κόσμου, οι οποίοι συμμετέχουν στο σημερινό συλλαλητήριο, ενώ υπενθυμίζω προς συγκέντρωση πραγματοποίησε νωρίτερα και το ΠΑΜΕ στην πλατεία Αμμονίας, περίπου 700 πάνω κάτω διαδηλωτές μέλη του ΠΑΜΕ βρέθηκαν εκεί και στη συνέχεια με μια μίνι πορεία από την πλατεία Αμμονίας μέχρι την πλατεία Βάθης ενσωματώθηκαν και εκείνοι εδώ στα μπλόκα των αγροτών και όλοι μαζί τώρα θα πραγματοποιήσουν πλέον πορεία προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, Κατερίνα. Ωραία, ναι. Είπαμε εδώ πέρα ότι το ΠΑΜΕ είχε απευθύνει ούτως ή άλλως κάλεσμα και στους εργαζόμενους και στους νεολαίους αυτοαπασχολούμενους να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στην Ομόνοια για να ενσωματωθούν στην πορεία. Ωραία, Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσεις την πορεία? Ναι. Ωραία. Θα είμαστε στην ουρά της πορείας, στο πίσω. Ωραία. Και να μιλήσουμε τώρα λίγο με την... Είπαμε ότι με τον Αντρέα τον Τίνιο που έπεσε πριν η γραμμή. Έχει κάτι να μας πει. Έλα, Αντρέα. Καλημέρα. Μ' ακούς? Καλημέρα. Δεν σας ακούω. Να πούμε ότι μιλάμε με τον κύριο Γιάχο, που είναι ο... Κύριε Γιάχο, μ' ακούτε? Μάλιστα, είμαστε από την Ανεξάρτητη Κίνηση Συντονισμού Αγροτών Αιγαλίας. Έχω έρθει σήμερα στο Παλαϊκό κάλεσμα με 5 λεωφορεία από το Αίγιο ως ανεξάρτητη. Συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες. Το κύριο θέμα μας είναι το φορολογικό και όλα τα άλλα θέματα που απασχολούν. Κύριε Γιάχο, τώρα θα κάνετε πορεία προς τη Βουλή, έτσι? Μάλιστα, ναι. Ακολουθούμε και εμείς την πορεία με το δικό μας πανό σαν αιγιώτες. Σαν ανεξάρτητοι αιγιώτες, πέρα από τα κόμματα. Εσείς από το Αίγιο πόσοι είσαστε, περίπου? Ελάχιστα, πόσοι? Πόσοι είσαστε εσείς από τη δική σας... 250 άτομα είμαστε μόνο από το Αίγιο. Είναι πάρα πολλά, ωραία. Πάρα πολλά. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη συμμετοχή από όλες. Μετά τη Λάρισα είναι το Αίγιο, μεγαλύτερη συμμετοχή. Θέλετε να μου πείτε λίγο αν έχετε και κάτι άλλο στο... εσείς σαν αιγιώτες, αν έχετε στο μυαλό σας... Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα στο Αίγιο. Έχουμε τη μονοκαλλιέργεια της ταφίδας, της κορυφιακής, της μαύρης. Μάλιστα.
και αυτό είναι θέμα που θα τεθεί αργότερα. Αφορά μόνο τη δικιά μας την περιοχή, γιατί είναι μονοκαλλιέργεια, είναι προϊόν ονομασίας προελεύσεως, όπως είναι παράδειγμα ο Κρόκος Κοζάνης ή το ούζο Μυτιλίνης. Καταλάβατε? Ναι, κατάλαβα. Οπότε είναι άμεσο και δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο του Αιγαίου σε όλες τις ανεξάρτητες κινήσεις που γίνεται. Δηλαδή στην επόμενη κινητοποίηση να ξέρετε ότι θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Ωραία. Έχετε στο μυαλό σας και κάτι άλλο μετά από αυτό? Όχι. Σήμερα τελειώνει η κινητοποίηση και θα γυρίσουμε στο Αίγιο το βράδυ μετά την πορεία στο Σύνταγμα. Για σήμερα όχι, αλλά άλλους αγώνες έχουμε υπόψη μας. Θα βγάλουμε και ανακοινώσεις σχετικές. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάφου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από τους αγρότες του Αιγαίου, λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος ακολουθεί την πορεία. Βρισκόμαστε ακόμα στην πλατεία Βάθη Κατερίνα. Περιμένουμε να προχωρήσει η πορεία ούτως ώστε να την ακολουθήσουμε από το πίσω της μέρους, από την ουρά της, όπου όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι θα βρίσκεται το ΕΠΑΜ εκεί, τα λίγα μέλη του, τα οποία έχουν βρεθεί στο σημείο για να συμμετάσχουν στο σημερινό Παναγροτικό Συλλαλητήριο, εκπροσωπώντας το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Ακριβώς μπροστά τους, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, θα βρίσκεται το ΠΑΜΕ. Ωραία. Οπότε τώρα προσπαθούν να συντονιστούν, έτσι, για να ξεκινήσει η πορεία. Ακριβώς, έχει ήδη ξεκινήσει, η κεφαλή ήδη βρίσκεται επιποδός. Σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα νομίζω ότι όλο το σύνολο των διαδηλωτών θα έχει πλέον αποχωρήσει από την πλατεία Βάθη. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι οι αγρότες, γιατί είναι αρκετός ο αριθμός των συμμετεχόντων. Λέω ούτως ή άλλως, λέω, είναι πάρα πολλά τα άτομα, οπότε νομίζω ότι όλοι εκεί είναι ευχαριστημένοι τουλάχιστον από το ότι έχουν δώσει το παρόν πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε στον εσύ ακολουθείς την πορεία, όχι. Εμείς ακολουθούμε και εμείς την πορεία έτσι μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Πέτρο, αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, Κατερίνα, προς το παρόν αυτά. Αλλά θα είμαστε σε επικοινωνία, θα μεταφέρουμε και το κλίμα από το πίσω μέρος της πορείας. Ο Ανδρέας Οντίνης θα είναι στον μπροστά, επομένως οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει θα την έχουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρος Σιδερέας ακολουθεί και αυτό στην πορεία. Και ο Ανδρέας Οντίνης. Πάμε να πορευτούμε κι εμείς. Να πάντα με τα φωτές.
Τόσο καιρό να δω λεπτέρδες, ρε, αλενικούς, όλους τους είδα σήμερα. Ναι, ρε. Πάντα και πάντα με αφωνάζουν, δεν γίνεται τίποτα. Yeah.
ποτάμι είναι. Στον αέρα.
Βάλε μου ένα κάτι με αυτό το πόδι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε την πορεία των αγροτών, οι οποίοι λένε όχι στα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης, στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων σε όσους έχουν τζίρο κάτω των 40.000 ευρώ και μεταξύ άλλων ζητούν επίσης οι αγρότες αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ, που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φρένο στις δικαστικές διώξεις των αγροτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία και να μην γίνει κανένας πληστηριασμός σπιτιού ή χωραφιού, συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Επίσης, μέσα στα ζητήματα των αγροτών είναι και η εγγραφή κάθε ποσού που αντιστοιχεί σε ανατοκισμό και κεφαλοποίηση τόκων από το συνολικό ποσό των οφειλών των αγροτών προς τις τράπεζες και κούρεμα 30% των δανείων μέχρι 200.000 ευρώ. Ζητούν επίσης οι αγρότες μείωση του κόστους παραγωγής για φορολόγητο πετρέλαιο και νυχτερινό ρεύμα και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Η πορεία τώρα, να πούμε ότι έχουν ενσωματωθεί και από το ΠΑΜΕ, και όλοι μαζί ακολουθούν την πορεία και πάνε στην Βουλή, όπου εκεί θα συνεχίσουν να διαδηλώνουν έξω από την Βουλή, στο Σύνταγμα. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρατείνονται λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα λέγαμε και νωρίτερα, από την Παλαιά Αθηνική Οδό, με Αθηνών Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Νίκαιας μέχρι και τον κόμβο της Βιορκαπέτ, μέχρι την ερχόμενη Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προς Θεσσαλονίκη, όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς τη Λάρισα δεν θα εξέρχονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά θα συνεχίζουν και θα εξέρχονται στον κόμβο του Πλατή Κάμπου, ενώ προς Αθήνα όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Παλαιάς Εθνική Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της Βιοκαρπέτ και θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λάρισα και Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου και μέσω του κόμβου Πλατή Κάμπου και θα εισέρχονται στην Παλαιά Εθνική Οδό. Να πούμε ότι βέβαια υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, από την πλατεία Βάθης μέχρι και το Σύνταγμα, από τη στιγμή που υπάρχει είναι σε εξέλιξη η διαδήλωση. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με ποιον. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Πέτρο το Σιδερέα, ο οποίος ακολουθεί και αυτό στην πορεία των αγροτών. Πέτρο, μας ακούς? Σας ακούω. Κατερίνα, αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε προς το μέτωπο της πορείας, μπροστά μέρος, προκειμένου να την πιάσουμε και πάλι. Από εκεί συνεχίζεται απρόσκοπτα η κίνηση των διαδηλωτών προς την πλατεία Συντάγματος και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σημείο στο οποίο κιόλας θα καταλήξει η πορεία, προκειμένου να συνεχιστεί και να μετατραπεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκ νέου αυτή τη φορά μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωραία. Έχουμε και τον κύριο Τοντίνη, όχι τον Αντρέα Τοντίνη. Ωραία. Να πούμε ότι στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο, συγγνώμη, συμμετέχουν και παραγωγοί των λαϊκών αγορών ολόκληρης της χώρας. Έτσι, Πέτρο, και να πούμε ότι είναι περίπου 2.500 όλοι μαζί. Είναι περίπου 2 με 2.500, ναι, Κατερίνα. Ωραία. Δεν θες να μας πεις κάτι άλλο εσύ? Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Οτιδήποτε νεότερο κατά τη διάρκεια της πορείας θα είμαστε σε επαφή να το μεταδώσουμε. Το ενδιαφέρον πλέον νομίζω μετατοπίζεται στην άφηξη των διαδηλωτών πλέον μπροστά από τη Βουλή. Ωραία. Εντάξει, Πέτρο, θα είμαστε σε σύνδεση να μας δώσεις και από εκεί το κλίμα έξω από τη Βουλή. Να πούμε ότι μιλώντας και ο κύριος Μαρούδας Ρίζος στο συλλαλητήριο, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εκτίμησε ότι αναμένεται σημαντική συμμετοχή και πολύ μεγαλύτερη θα είναι και από πέρσι και στα επόμενα συλλαλητήρια που ετοιμάζουν οι αγρότες. Να πούμε ότι τα μπλόκα υπολογίζονται περίπου σε 40 σε όλη την Ελλάδα, ενώ στα συλλαλητήρια και στις Αθηνακές Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και πριν, συμμετέχουν και κτηνοτρόφοι αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι στις λαϊκές, η παραγωγή των λαϊκών αγορών. Μιλάμε με κάποιον άλλον? Ωραία.
Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε να ακολουθήσουμε να δούμε και εμείς τι γίνεται στην πορεία, καινούριο κλίμα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Thank you.
ακούω.
Νικού. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Παναγροτικό Συλλαλητήριο. Αυτή τη στιγμή η πορεία πλησιάζει στη Βουλή. Νομίζω ότι έχουν ήδη φτάσει. Και έχουμε τον Ανδρέα Ντίνη στη γραμμή να μας πει, να μας δώσει ρεπορτάζ. Έλα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Κατερίνα, λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η κεφαλή της πορείας έξω από την Βουλή. Να πούμε ότι μέσα στο προάβλιο χώρο της Βουλής, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ακροβολιστεί σε κάθε γωνία. Αυτή τη στιγμή η κεφαλή συνεχίζει στην οδό Αμαλίας. Αυτή τη στιγμή βλέπετε και εσείς κάποιες αποδοκιμασίες από τους πολίτες προς την Βουλή, κάποιες χειρονομίες και ζητοκραυγές εναντίον των βουλευτών. Ναι, ακούμε και τα συνθήματα, Ανδρέα, που λένε, ακούγονται καθαρά, ούτως ή άλλως. Να πούμε λοιπόν, Κατερίνα,
ότι σύμφωνα με αξιωματικό τη αστυνομία που μιλήσαμε πριν από λίγο, υπολογίζει ότι είναι κοντά στις 4.000 οι διαδηλωτές που βρίσκονται εδώ. Βλέπουμε λοιπόν εμείς την κεφαλή της πορείας αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει έξω από την Βουλή. Να πούμε ότι στο Παναγροτικό αυτό συλλαλητήριο, εκτός από τους αγρότες, έχει έρθει και το ΠΑΜΕ, το οποίο είχε δικιά του συγκέντρωση στην πλατεία Ομονίας και αργότερα κατευθύνθηκε προς την πλατεία Βάθης, όπου βρίσκονταν όλοι οι αγρότες. Και ενσωματώθηκε, ναι. Ενσωματώθηκαν. Και από εκεί λοιπόν ξεκινήσανε την κοινή πορεία προς την Βουλή, όπου ήδη έχει στάσει κεφαλή και αρχίζουν και φτάνει και η ουρά της πορείας σιγά-σιγά. Ωραία. Και θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί εκεί έξω από τη Βουλή, έτσι. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα πανό. Θα φωνάξουν κάποια συνθήματα. Η φτωχή αγροτιά παλεύει, βλέπουμε. Όχι στο ξεκλείσμα των αγροτών. Όχι στην υπερφορολόγηση των αγροτών. Βλέπουμε εδώ πέρα άλλα. Και βλέπουμε ότι είναι από κάθε γωνιά της γης, της Ελλάδας, έτσι. Πολύ σωστά. Έχουν έρθει από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ωραία. Εντάξει, Αντρέα, εσύ μένεις εκεί. Εμείς παρακολουθούμε και τη συγκέντρωση των αγροτών έξω από τη Βουλή και θα είμαστε σε σύνδεση. Παιδιά! Thank you.
Δεν είναι τίποτα μπροστά. Τι θέλει να γίνει. Ρωτάω αν γίνεται. Thank you.
Σε παρακαλώ, είχε συνδεχτά δένει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ρε άτομα, το λέω. Απούλια. Συνάδελφοι. Πολύ μαζικό μαχητικό με χιλιάδες κόσμου, αγρότες και λαού της Αθήνας που συμπαραστάθηκαν. Να φύγουμε ο καθένας του κάθε μπλόκου για τα λεωφορεία εκεί που έχει κανονίσει και θα πρέπει να αδειάσει και εδώ, γιατί έρχονται λεωφορεία και θα πρέπει να έρθουν λεωφορεία για να πάρουν κόσμο από τα διάφορα μπλόκα. Έχει ολοκληρωθεί αυτή την κινητοποίηση, κάναμε την πορεία στη Βουλή. Πάει στο χώρο ευθύνης του και αποφασίζει για τη συνέχιση της κινητοποίησης, όπως έχουμε πει. Συνάδελφοι, καθίστε λίγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, λοιπόν, την κινητοποίηση, τη σημερινή κινητοποίηση την κάνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και τα μπλόκα που ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Αν υπάρχουν άλλα μπλόκα που υπάρχουν, που θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, να πάνε στον χώρο ευθύνης τους και να το κάνουν. Εδώ είναι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, εδώ κλείνει η σημερινή συγκέντρωση που κάναμε, που ήταν πολύ επιτυχημένη με χιλιάδες λαού και νεολαία. Λοιπόν, καλέσαμε την ευθύνη την έχει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία πήρε σήμερα εδώ αυτό το συναντητήριο και συνεχίζουμε στα μπλόκα το αγώνα. Αν υπάρχει άλλο μπλόκο που δεν ανοίξει την Πανελλαδική Επιτροπή και δεν συνεχίσει, θα πάει στον χώρο ευθύνης του στην περιοχή του, συνεχίζει. Πέτρο, από ό,τι βλέπουμε ολοκληρώνεται η συγκέντρωση. Τι ακριβώς διαφωνούν μεταξύ τους τώρα αυτή τη στιγμή οι αγρότες και βλέπουμε αυτή την ένταση? Υπήρξε μια ενημέρωση. Να, ας ακούσουμε μισό λεπτό. Συνάδελφοι, τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων αποχωρούν τώρα στους χώρους που έχουν για τα λεωφορεία τους. Τώρα όμως... Όσοι είναι ανεξάρτητοι αγρότες και δεν ανήκουν σε κόμματα, παρακαλώ να κάτσουν εδώ! Αυτός που τα λέει...
λέει ανοίξει κόμμα βέβαια. Επανελλαδική επιτροπή των βλόγων. Επανελλαδική επιτροπή των βλόγων. Μπορεί να πάρουμε όλοι. Νομίζω ότι οι αγρότες, οι ανεξάρτητοι θέλουν να παραμείνουν έξω από τη Βουλή, ενώ είπε ότι όσοι ανήκουν σε κόμματα μπορούν να φύγουν. Πώς, κάπως έτσι το καταλάβαμε. Παραδόθηκε το ψήφισμα στο Κοινοβούλιο και ακολούθως ο ένας από τους εκπροσώπους εδώ του συντονιστικού ενημέρωσε μέσω της Ντουντούκας ότι έχει σημάνει ουσιαστικά η ολοκλήρωση της κινητοποίησης μετά και την παράδοση του ψηφίσματος. Επομένως ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο και κάλεσε όλα τα μπλόκα να κατευθυνθούν προς τους χώρους όπου βρίσκονται τα πούλμαν τους προκειμένου να αποχωρήσουν. Εκεί ξεκίνησαν κάποιες αντιδράσεις από παρευρισκόμενους διαδηλωτές οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην άποψη αυτή λέγοντας ότι ήρθαμε τόσους εκατοντάδες χιλιόμετρα για να κάτσουμε 5 λεπτά. Όχι, θα μείνουμε παραπάνω. Υπήρχαν εκεί κάποιες διαμάχες έτσι σε χαλαρό ύφος θα έλεγα περιορίστηκαν. Στη συνέχεια έγινε και κουβέντα να παραμείνουν όσοι έχουν βρεθεί εδώ ως ανεξάρτητοι και όχι ως μέλη κάποιου μπλόκου και οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν κανονικά. Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ωστόσο ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένος καθότι υπάρχουν και διαδηλωτές οι οποίοι δεν θέλουν ακόμα να αποχωρήσουν. Θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τελειώνει μάλλον από ό,τι φαίνεται και αυτό το συλλαλητήριο. Ωραία, θα ακούσουμε λίγο ακόμα φυσικό ήχο. Να μην φύγει κανένα! Τον αγώνα δεν μπορέμε να μιλάμε μερικοί, οι οποίοι αυτοαλαμβάνουν τα εργατικά πατέρα. Ήρθαμε εδώ για ένα σκοπό και για ένα λόγο. Όχι να δώσουμε λουλούδια και να μην προβέτε. Τώρα ξεκινάει η ανεξάρτητη κίνηση από το Thank you.
Παιδιά, καθίστε όλοι κάτω, καθίστε, ξεκουραστείτε, έχουμε ο δρόμο ακόμα. Καθίστε λίγο χρόνια. Είναι αγία όλοι, 300. Απορώ ο πρόεδρος το κάνει, ας την κάνει για όλα αυτά. Πώς τα δέχεται. Όλοι στο πανό. Κοίτα μην ψάχνεις μετά να... Thank you.
Φοβηθήκαμε τώρα τον παλούρδο, τον καράφλα εδώ πέρα που είναι με τα αστέρια του.
Να πούμε ότι Πέτρο υπάρχουν μικροεντάσεις εκεί. Τι ακριβώς γίνεται, για πες μας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν πρόκειται για κάτι, θα έλεγα, σοβαρό. Υπάρχουν κάποιοι διαδηλωτές οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν με το κάλεσμα για αποχώρηση μετά την παράδοση του ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει εδώ μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ανά λίγα λεπτά κουνάνε έτσι λίγο την μεταλλική περίφραξη που υπάρχει μπροστά το πλάδωμα του Κοινοβουλίου. Δεν πρόκειται ωστόσο για κάτι σοβαρό. Πέρα από αυτό δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη ένταση. Φυσικά ο δρόμος έχει σχεδόν αδειάσει επί της ουσίας πλέον, λίγο ωστόσο ο κόσμος που βρίσκεται στο οδόστρωμα. Το σύνολο των πανό έχουν κατέβει και όσα μπλόκα έφτασαν εδώ συντεταγμένα και οργανωμένα έχουν ήδη αποχωρήσει προς τα λεωφορεία τους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να παραμένουν στο σημείο όχι περισσότεροι από 300 ίσως άνθρωποι διάσπαρτοι στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο απέναντι, από την πλευρά δηλαδή της πλατείας Συντάγματος. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρεις και εσύ πόση ώρα περίπου ακόμα θα καθίσουν. Δεν έχουν δηλαδή κάτι, περιμένουν κάτι. Απλά αποφασίσαν να κάτσουν εκεί για να κάνουν, φαντάζομαι, επειδή έχουν έρθει και από πολύ μακριά κάποιοι. Και από ό,τι ακούγαμε, δηλαδή δεν ήρθαμε, λέει, για 5 λεπτά, 10. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ειλημμένη απόφαση σχετικά με το πότε θα αποχωρήσουν. Η αίσθηση που αποκομίζω εγώ μέχρι τη στιγμή είναι ότι παραμένουν στο σημείο λόγω της δυσφορίας τους για την πρόωρη, όπως θεωρούν, αποχώρηση των συναδέλφων τους. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι εφόσον έχουν αποχωρήσει επί της ουσίας ο κύριος όγκος και ο οργανωμένος όγκος της διαδήλωσης, δεν θα αργήσουν να αποχωρήσουν και οι υπόλοιποι που βρίσκονται ακόμα στο σημείο. Επαναλαμβάνω, από όσο έχω ακούσει εγώ, δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα ή δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση σχετικά με την με κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το πόσο θα παραμείνουν ακόμα στο σημείο. Επομένως, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να αποχωρήσουν. Τώρα βλέπω τα ΜΑΤ, έρχονται. Τώρα έρχονται. Ακριβώς από την δεξιά πλευρά, όπως κοιτάει κανείς το Κοινοβούλιο. Η δημιουργία αυτή θα επιχειρήσει, όπως είναι σαφές, να τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά από τα κυκλειδώματα που αποτρέπουν την πρόσβαση στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, προκειμένου να σταματήσει και αυτή η εικόνα που βλέπαμε με το ταρακούνημα των κυκλειδωμάτων. Ελπίζω να μην είναι μια κίνηση αυτή που θα εξαγριώσει τον κόσμο, καθότι μέχρι στιγμής τα πράγματα παραμένουν πολύ ήρεμα. Μένει να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι διαδηλωτές τώρα που κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά σήμερα και οι άνδρες των ΜΑΤ. Μάλιστα, θα κάτσουν μπροστά από τα κάγκελα τώρα για να δει. Βλέπαμε ότι προσπαθούσαν να τα κουνήσουν. Δεν ξέρω αν είναι ο σκοπός τους να μπουν μέσα ή απλά. Δεν νομίζω, Κατερίνα, θα επιχειρούσαν κάτι τέτοιο. Όσες φορές κούνησαν έτσι τα κάγκελα, πιο πολύ το έκαναν για συμβολικό λόγο. Δεν είδα κάποιον πραγματικά διατεθειμένο να μπει μέσα. Οι μόνοι οι οποίοι πήδηξαν τα κάγκελα και εισήλθαν μέσα ήταν κάποιοι φωτογράφοι και όχι διαδηλωτές. Τώρα και άλλη μια δημιουργία παίρνει θέση μέσα στο πλάτωμα του Κοινοβουλίου, περίπου στα 5 μέτρα απόσταση από τα κυκλειδώματα, σχηματίζοντας άλλη μια ζώνη μπροστά από το Κοινοβούλιο και φράσοντας πλέον
και με αυτό το, και με αυτό το δεύτερο ανθρώπινο, αν θέλεις, τράχτη εντός εισαγωγικών, την πρόσβαση προς το κοινοβούλιο, προς όποιον σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα έχουμε και κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ των αστυνομικών και των αγροτών. Ας αφήσουμε λίγο το φυσικό ήχο. Ναι, ναι, ας άκουσα. Αυτό που περισσεύει είναι ο Σαββαλός. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς.
πιέσει το όλο. Όσοι είναι από τα λόγια, θα σου ψηφίσουν. Άμα κάνουμε κάποιο δώρο, θα σου ψηφίσουν. Το ξέρω πότε θα το ζουλάβει. Το ξέρω πότε θα το ζουλάβει. Έχει το κρατήριο! Έχει το κρατήριο! Πέτρο, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα ότι αρχίσανε λιγάκι έτσι να ανάβουν τα αίματα. Όχι, δεν έχω αντιληφθεί εγώ, Κατερίνα, κάτι τέτοιο προσωπικά. Επειδή βλέπω που φωνάζουν, δεν ξέρεις όλα αυτά. Εντάξει, τώρα σε μια συγκέντρωση πάντα υπάρχει κάποιος που φωνάζει. Αν παραμείνει εκεί η κατάσταση, δεν νομίζω υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Άλλωστε πρέπει να διευκρινίσω ότι η εικόνα αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά από τα κυκλειδώματα εκεί και τη δημιουργία των ΜΑΤ, επί της ουσίας η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκεται μπροστά από τα ΜΑΤ αυτή τη στιγμή είναι είτε δημοσιογράφοι είτε φωτορεπόρτερ. Δεν είναι πάνω από 50, ίσως να λέω και πολλούς, οι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή μπροστά από τα κυκλειδώματα, και γενικώς η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει αποχωρήσει. Μένουν κάποιοι μεμονωμένα παρόντες εδώ στο σημείο. Δεν είναι πάνω από μια εκατοσταριά άτομα, ίσως και πάλι να λέω πολλούς. Επομένως και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν να αποχωρούν. Βλέπω δηλαδή συνεχώς κόσμο να κινείται προς την Πανεπιστημίου για να αποχωρήσει. Επομένως μιλάμε για μια μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν παραμείνει στο σημείο. Νομίζω ότι έχει ήδη σημάνει η λήξη του σημερινού συλλαλητηρίου, τη στιγμή που ανακοινώθηκε από την Τουντούκα ότι όλα τα συντονισμένα μπλόκα αποχωρούν από το σημείο με το που παραδόθηκε το ψήφισμα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε συνεχίζουμε να βλέπουμε εδώ πέρα όσο παραμένουν και οι αγρότες. Παρακολουθούμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται. Να πούμε ότι αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή μετά από το συλλαλητήριο που είχαν τη συγκέντρωση στην πλατεία Βάθης, που έχουν παραμείνει λοιπόν, παραμένουν έξω από τη Βουλή. Έκαψαν μια σημαία της ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζω ή όχι? Ναι, ναι, αυτό που αντιλήφθηκα εγώ είναι ότι έκαψαν μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι νωρίτερα σήμερα στην πλατεία Βάθης, μια κίνηση όπως καταλαβαίνεις συμβολική, καθώς η αίσθηση των αγροτών είναι ότι πλήττονται βάναυσα από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα αυτό που έλεγαν είναι ότι αν μια τέτοιου τύπου οικονομική ένωση ευνοούσε τον κόσμο της αγροτιάς και τα οικονομικά του συμφέροντα, τότε δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να την υποστηρίξουν, αλλά οι ίδιοι θεωρούν ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα προτρέπει στην καταδυνάστευσή της και στη βίαιη αρπαγή της αγροτικής παραγωγής προκειμένου αυτή να παραδοθεί στα μονοπόλια. Μάλιστα, οπότε συνεχίζουμε εμείς να παρακολουθούμε εδώ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι και οι δρόμοι είναι κλειστοί έτσι ακόμα, Πέτρο. Δεν πρέπει να έχει ανοίξει ή όχι, ή κάνω λάθος? Ναι, η λεωφόρος Ομαλίας είναι ακόμα κλειστή πράγματι, αλλά είναι θέμα νομίζω λίγο λεπτών μέχρι να ανοίξει, καθότι αυτή τη στιγμή πάνω στον δρόμο δεν βρίσκονται πάνω από 20 με 30 άτομα. Επομένως νομίζω ότι ο μόνος λόγος που δεν παραδίδεται ακόμα στην κυκλοφορία είναι για να μην εκλειφθεί αυτό ως πρόκληση από τους λίγους διαδηλωτές που έχουν μείνει στο σημείο. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι σήμερα δεν ήταν και καλή μέρα για να κατέβει κάποιος στο κέντρο.
Ωραία, παραμένουμε κι εμείς και είμαστε σε σύνδεση με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος είναι εκεί στην Βουλή. Έχουμε και τον Ανδρέα, έφυγε ο Ανδρέας. Έχει φύγει ο Ανδρέας ο Ντίνης. Ωραία, είμαστε μαζί. Θα με φωτογραφίσουνε, ρε! Θα τη γυρίσει η ταινία, δεν είναι το νύχτα, θα τη γυρίσει η ταινία!
Βαζόπουλο. Αγκαλιά νιώτες. Έλα η Γαργαλιάνη! Έλα η Γαργαλιάνη! Έλα η Γαργαλιάνη! Πού να πάμε κατώ μαλάκι.
Λοιπόν, πάμε πάλι στον Πέτρο του Σιδερέα. Νομίζω ότι τελείωσε, Πέτρο, τώρα πια για τα καλά. Ολοκληρώθηκε πλέον και επισήμως το σημερινό παναγροτικό συλλαλητήριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βασιλή Σοφίας δεν παραμένει ούτε ένας διαδηλωτής. 5 παρά 20 με 4,5 περίπου αποχώρησε ο κύριος όγκος των διαδηλωτών. Παρέμειναν λίγοι αγρότες οι οποίοι είχαν κατέβει ως ανεξάρτητοι στη σημερινή κινητοποίηση. Κάποιοι από αυτούς παρέμειναν στο σημείο. Να υπενθυμίσω ότι λίγο μετά τις 12, για να κάνουμε έτσι μια περίληψη της σημερινής κινητοποίησης, λίγο πριν τις 12 το πρωί άρχισαν να συγκεντρώνονται αγρότες που έφτασαν με λεωφορεία από όλη την Ελλάδα στην πλατεία Βάθη. Εκεί είχε στηθεί μικροφωνική εγκατάσταση και κλήθηκαν στο βήμα και πήραν το λόγο εκπρόσωποι όλων των εμπλόκων αλλά και διάφορων συνεταιρισμών που άπτονται της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Εκεί εξέθεσαν για άλλη μια φορά τα αιτήματά τους ενώπιον των συναδέλφων τους και περίπου στις 3 με 3.30 το μεσημέρι ξεκίνησαν πορεία προς την πλατεία Συντάγματος. 2 με 2.500 κόσμος υπολογίζω ότι συμμετείχε στο σημερινό συλλαλητήριο. Αφού έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος παρέδωσαν ψήφισμα στο κοινοβούλιο και στη συνέχεια ειδοποίησαν εκπρόσωποι τους τους υπολείπους ότι εφόσον παραδόθηκε το ψήφισμα μπορούν πλέον να αποχωρήσουν προς τους χώρους όπου είναι σταθμευμένα τα λεωφορεία τους προκειμένου να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Αυτό προκάλεσε προσωρινά κάποιες αντιδράσεις καθότι υπήρξαν ορισμένοι διαδηλωτές οι οποίοι θεώρησαν ανούσιο το να αποχωρήσουν τόσο γρήγορα εφόσον αρκετοί από αυτούς είχαν κάνει πολλές ώρες ταξίδι για να βρεθούν εδώ. Ωστόσο όλα τα συγκροτημένα μπλόκα αποχώρησαν εκείνη τη στιγμή με αποτέλεσμα να σημάνει ουσιαστικά και η λήξη της κινητοποίησης καθότι παρέμειναν μόνο λίγοι διάσπαρτοι αγρότες στην λεωφόρο Αμαλίας η οποία αυτή τη στιγμή, Κατερίνα, καθαρίζεται από τα συνεργεία του Δήμου προκειμένου σε λίγα λεπτά να δοθεί και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Ωραία. Σε λίγο λοιπόν αποκαθιστάται και η κυκλοφορία εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ούτως ή άλλως είμαστε πάντα μαζί σας με συνεχή ενημέρωση.